Ελληνορθόδοξα. Μια εκπομπή ενημέρωσης και σχολιασμού της επικαιρότητας μέσα από την Ελληνορθόδοξη ματιά. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα, καλησπέρα σας. Έπειτα από την απουσία της περασμένης εβδομάδας, η εκπομπή Ελληνορθόδοξα με τον Νίκο Βαξεβανίδη και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο είναι και πάλι κοντά σας. Για όσους δεν ενημερώθηκαν, να πούμε πως την περασμένη εβδομάδα η εκπομπή δεν μεταδόθηκε λόγω της Ιεράς Αγρυπνίας για την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και η οποία αναμεταδόθηκε ζωντανά από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα που μας ήρθαν από Ελλάδα και από εξωτερικό, μηνύματα ευχαριστίας προς τον σταθμό που έκαναν αναφορά στη δυνατότητα που δίνεται στον κόσμο να βρίσκεται έστω και νοερά, να συμμετέχει έστω και νοερά στις ιερές αγρυπνίες που τελούνται στις ιερές μονές των μετεώρων και οι οποίες έχουν μια μοναδικότητα και που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας και υποσχόμεθα όσο επιτρέπει ο Θεός να αναμεταδίδουμε τις ιερές ακολουθίες οι οποίες είναι πραγματική παρηγοριά ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού που όπως μαθαίνουμε από τα μηνύματα που μας έρχονται τους είναι δύσκολο να βρεθούν σε τέτοιου είδους ακολουθίες. Επίσης είναι παρηγοριά και για εμάς το γεγονός ότι αυτή η διακονία πιάνει τόπο μιας και τα μετέωρα δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενα όσον αφορά την τεχνολογία για όσους ξέρουν. Έτσι οι αναμεταδόσεις αυτές κατάφεραν και καταφέρνουν να βγαίνουν στον αέρα ζωντανά έπειτα από κόπο πολλών μηνών για να μην πω ετών. Και έτσι για εμάς είναι μεγάλη χαρά να ξέρουμε ότι ο κόπος αυτός άξιζε επειδή τελικά κάποιες ψυχές αναπαύονται και αγάλλονται. Μουσική 28 μέρες μας χωρίζουν πλέον από τη γέννηση του Χριστού. 28 μέρες ακόμα για αγώνα και νηστεία, ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος να υποδεχτεί τον μικρό Χριστό. Ποιο είναι το έδαφος? Οι καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για όλους και όχι όπως πολύ λανθασμένα έχει πλασαριστεί χρόνια τώρα, μόνο για τα παιδιά. Τα Χριστούγεννα δεν είναι γιορτή των παιδιών, είναι γιορτή του κόσμου ολόκληρη νομίζω. Είναι για μένα, είναι για σένα φίλα Κροατή και φίλια Κροάτρια, είναι και για τα παιδιά μας φυσικά, είναι και για σένα Δημήτρη Σωτηρόπουλε, δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν τον περιμένεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Φυσικά συμφωνώ ότι τα Χριστούγεννα είναι γιορτή για όλους μας και γιορτή με την πραγματική της έννοια. Όχι μια εμπορική γιορτή όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά γιορτάζουμε ακριβώς τη γέννηση του Χριστού. Βέβαια θα μου πεις ότι όπως έχουμε πει έχουμε καταλήξει να ευχόμαστε όχι απαραίτητα καλά Χριστούγεννα, ένα απλό χρόνια πολλά ή καλές γιορτές, ναι. Λες και είναι κάτι αόριστο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα όπως είναι. Δηλαδή και μόνο ότι με τη λέξη να καθίσουμε να σκεφτούμε τι ακριβώς σημαίνει, θα καταλάβουμε τι είναι τα Χριστούγεννα.
Βέβαια. Δεν είναι ούτε, δηλαδή, που λένε μερικοί, είναι γιορτή φιλανθρωπίας, αλληλεγγύης, να γίνουν δώρα, μια αγάπη που παρουσιάζουν έτσι ακαθόριστη και νεφελώδης. Όχι, καλά είναι και όλα αυτά να γίνονται, αλλά δεν χρειάζεται να γίνονται όταν έχουμε Χριστούγεννα απαραίτητα, μπορεί να γίνονται όλο το χρόνο. Τα Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία, ειδική σημασία, επειδή γιορτάζουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ακαθόριστο. Και νομίζω ότι η ενασχόλησή μας με τη φιλανθρωπία μόνο εκείνες τις μέρες δείχνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την αδιαφορία μας όλο τον υπόλοιπο καιρό, που ψάχνουμε αφορμή για να την εκδηλώσουμε μόνο μια συγκεκριμένη ημέρα και αυτό για λίγες ώρες προς στιγμή. Ναι. Ναι. Έτσι είναι και μάλιστα αρκετοί έχουν κάνει και επιχείρηση αυτή τη φιλανθρωπία. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, κάποιους που όλο τον χρόνο εταιρείες ή κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις αμφίβολης προέλευσης και ποιότητας. Βλέπεις όλο τον χρόνο, ας πούμε, δεν κάνουν τίποτα, δεν ενδιαφέρονται για κανέναν από τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ξαφνικά, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και αυτές τις μέρες, προβάλλουν σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και άλλα μέσα ότι κάνουν μαραθώνιους, κάνουν μεγάλες φιλανθρωπίες κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως. Υπάρχει κόσμος πολλής, εγώ γνωρίζω προσωπικά πολλούς, οι οποίοι δίνουν από το υστέρημά τους καθημερινά ό,τι μπορούν στους φτωχούς και βοηθούν χωρίς να έχουν ανάγκη να τους πούνε ότι έρχονται Χριστούγεννα και πρέπει να το κάνετε. Βέβαια, βέβαια. Πώς την βλέπεις την επικαιρότητα, λείψαμε και αρκετές μέρες, είναι αρκετά ναι, τα θέματα. Στις δύο εβδομάδες αυτές που λείψαμε έγιναν αρκετά θέματα. Έχουμε και κάποια άλλα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, που θα μας απασχολήσουν. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με ένα από αυτά που θα γίνουν. Είναι η επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη. Η πολύ συζητημένη. Η επικείμενη συνάντησή του με τον Πατριάρχη μας. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για την ακρίβεια, από τότε που, αν θυμάσαι, το Μάιο, τον περασμένο Μάιο, τέλος Μαΐου, είχε γίνει πάλι μια συνάντηση μεταξύ των δύο στα Ιεροσόλυμα. Και ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είχαμε την πρόσκληση του Πατριάρχη στον Πάπα να τον επισκεφθεί την ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη, που έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι η πρώτη φορά. Το 2006 ο προηγούμενος Πάπας, ο Βενέδικτος, είχε ξαναεπισκεφθεί το Φανάρι εκείνη την ημέρα. Τα αποτελέσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν όλοι, όλων αυτών των προσεγγίσεων και των επαφών, είναι πενιχρά, για να μην πω ανύπαρκτα. Δηλαδή, γίνονται μεν όλες αυτές οι συναντήσεις, εκδίδονται κοινά ανακοινοθέντα, αγάπης, φιλοφρονήσεων κτλ. Και κατανόησης δήθεν. Αλλά στην ουσία παραμένει αυτό το σχίσμα, αυτή η απόσταση μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Καθολικής, που εγώ δεν θεωρώ την Εκκλησία, είναι μια ομάδα, ας πούμε, που αποσπάστηκε από το σώμα της Εκκλησίας μας και μετά αποσπάστηκαν άλλοι από αυτήν, Προτεστάντες κτλ. Και έγινε όλο αυτό που ξέρουμε σήμερα, δηλαδή οι χριστιανοί να είναι διαιρεμένοι σε χίλια κομμάτια. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω από την επιφάνεια αυτών των υποθέσεων και να κοιτάξουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι για να γίνει κάποιος διάλογος και να υπάρχει πραγματική αγάπη, πρέπει να υπάρχει και αλήθεια. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα ξεχάσω όλες τις αιρέσεις ή όλες τις κακοδοξίες που έχουν εισάγει οι καθολικοί για χάρη της αγάπης. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι υποκριτική αγάπη. Όταν αγαπάς τον άλλον, το επισημαίνεις πρώτα απ' όλα τα λάθη του. Και έτσι ο διάλογος έχει κάποιο νόημα. Με το να γίνονται όλες αυτές τις συναντήσεις και να δημιουργούνται εντάσεις, γιατί έχω προσέξει ότι εδώ και αρκετό καιρό οι πιστοί, οι απλοί χριστιανοί, έχουν μία ανησυχία για αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Έχουν έρθει και αρκετά email σε μένα για αυτό το θέμα. Όπως και υπάρχουν και αρκετοί Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας που έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις τους. Δηλαδή είναι μια διαρκής πηγή έντασης και επισημαίνουν αυτά ακριβώς που σου είπα πριν, δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο νόημα αυτές οι συναντήσεις, είναι πιο πολύ εθιμοτυπικές,
Και θα ήταν προτιμότερο να γίνει ίσως ένας διάλογος πραγματικός και όχι διάλογος αυτός που γίνεται μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών εδώ και δεκαετίες, που ο καθένας λέει τα δικά του και στο τέλος συμφωνούν ότι διαφωνούν. Αυτό δεν λέγεται διάλογος. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα της Ουνίας μετά από πίσω που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο δυστυχώς δεν θέλουν να το λύσουν οι Καθολικοί. Ναι. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι αυτό, ειδικά στις χώρες της πρώην, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, δηλαδή Πολωνία, Τσεχία και όλες αυτές από εκεί. Είναι αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πιστεύω ότι και να είχαν λυθεί όλα τα άλλα, το θέμα της Ουνίας δεν θα άφηνε να γίνει περαιτέρω προσέγγιση. Θα ρωτήσει κάποιος, εσείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν είστε υπέρ της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας που λέμε και στο σύμβολο της πίστεως? Φυσικά και είμαστε, αλλά η Εκκλησία αυτή πρέπει να αναζητηθεί, να πάμε πίσω στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό και μετά τη συνέχισαν οι μαθητές του. Η Εκκλησία λοιπόν αυτή συνέχισε μετά την πορεία της και παρέμεινε στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή αυτό που σήμερα έχουμε εμείς, μέχρι το 1000 μετά Χριστόν περίπου, οπότε έγινε το σχίσμα. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε στην πρώτη εκκλησία. Η πρώτη αυτή εκκλησία δεν είναι σίγουρα, δεν είναι ούτε ο Πάπας της Ρώμης, ούτε οι Προτεστάντες, ούτε κάποιες άλλες μεταγενέστερες αιρέσεις που εμφανίστηκαν μετά. Είναι η Ορθοδοξία και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Λοιπόν, και για να πω και κάτι για αυτό το θέμα που ίσως προβληματίσει ορισμένους, στην προηγούμενη συνάντηση των δύο προκαθημένων, που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα, την επόμενη μέρα ακριβώς από τη συνάντησή τους έπιασε φωτιά στο σπήλαιο της γεννήσεως στη Βηθλεέμ, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσει εκεί τη γέννηση του Χριστού. Που εγώ έχω επισκεφθεί τα μέρη εκεί πέρα. Είναι ένας πολύ στενός χώρος, πολύ μικρός, στον οποίο με το ζόρι χωράνε δύο άνθρωποι μέσα σκυφτή, και δεν είχε πιάσει ποτέ πυρκαγιά εκεί. Δεν είχε δηλαδή καταστραφεί. Και όμως, μετά την επίσκεψη και τη συνάντηση των δύο εκεί έγινε αυτό. Δεν ξέρω, άλλοι θα το θεωρήσουν τυχαίο γεγονός, άλλοι θα το θεωρήσουν σημάδι και κάτι παραπάνω. Η ουσία είναι ότι όσο συνεχίζουμε αυτούς τους διαλόγους και τις συναντήσεις χωρίς την αλήθεια, δεν πετυχαίνουμε τίποτα και είναι κάτι εναντίον της ολόκληρης της χριστιανικής πίστης. Ο ίδιος ο Χριστός μίλησε πρώτα απ' όλα για αλήθεια. Να γνωρίσουμε την αλήθεια και αυτή θα μας ελευθερώσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς αλήθεια. Θέλω να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, επειδή όπως σου είπα και πριν μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα email και με ρωτάνε τι βλέπουμε, πώς νομίζουμε ότι θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Και ήθελα να σου πω και εσένα ότι αν δούμε λίγο πιο βαθιά το θέμα αυτό και πιο σοβαρά, εσύ τώρα το έθιξες το θέμα στην πνευματική του βάση και πολύ καλά έκανες, ναι. Όμως νομίζω ότι θα ήταν και παράληψή μας αν δεν τονίσουμε το εξής. Τι θέλω να πω, η νέα τάξη πραγμάτων δουλεύει μεθοδευμένα όπως ξέρουμε και τίποτα δεν κάνει τυχαία, όπως επίσης καμία κίνησή της δεν γίνεται τυχαία. Ο Πάπας όπως ξέρουμε είναι ένα σώμα με τη νέα τάξη, άρα η επίσκεψή του εκεί μήπως σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό? Να θυμίσω ότι πριν αρχίσουν να δρουν οι τοκογλύφοι και τα όργανα της νέας τάξης στην Ελλάδα, ένα χρόνο περίπου πριν, αν θυμάμαι καλά, ο Πάπας είχε επισκεφτεί τη χώρα μας. Τώρα πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, που έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχουν ενημερώσει οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, θα γίνει το κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Και εύλογα, νομίζω, Δημήτρη, θα αναρωτηθεί κανείς μήπως σημαίνει κάτι άλλο εκτός από τα διαφαινόμενα, την υποτιθέμενη δηλαδή συζήτηση περί της ενώσης των εκκλησιών. Μήπως πίσω από την κουρτίνα αυτοί που κινούν τα νήματα θέλουν να δώσουν κάποιο μήνυμα, κάποιο σύνθημα, θα λέγαμε, για τις εξελίξεις που προανέφερα. Ας το δούμε και έτσι. Ναι, φυσικά ισχύει αυτό. Και για να μην κρυβόμαστε ότι σε θρησκευτικό επίπεδο προετοιμάζουν εδώ και πολλά χρόνια μια πανθρησκεία. Ναι. Η παγκοσμιοποίηση και η νέα τάξη πραγμάτων, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, έχει πολλά σκέλη. Ένα από αυτά είναι η νέα εποχή με αυτές τις δοξασίες που είπαμε, γιόγκα, Ινδουισμός κτλ. Ένα άλλο σκέλος είναι η θρησκευτική ένωση όλων των δογμάτων και των θρησκειών, και ένα ακόμα σκέλος είναι η πολιτική ένωση. Λοιπόν, όλα αυτά προχωράνε μαζί. Δηλαδή, για να γίνει η πολιτική ένωση, είναι απαραίτητη και η θρησκευτική ένωση. Γιατί έτσι θα προχωρήσει και πιο εύκολα. Θα πούνε στον κόσμο ότι αφού έχουμε μία θρησκεία, γιατί να μην έχουμε και ένα κράτος, έναν ηγέτη.
Βέβαια, και να έχουμε σύνορα κλπ. Νομίζω ότι οδηγούμαστε και σε συγκρούσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με την Ένωση, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι... Θα γίνουν συγκρούσεις, αλλά κοίταξε, επειδή πλέον ελέγχουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχουν γενικώς τα πάντα, θα το περάσουν στον κόσμο ότι είναι κάτι το καλό και το φυσιολογικό για να σταματήσουν οι συγκρούσεις κτλ. Όμως και για την Ένωση των Θρησκειών. Θα πούνε, όπως λένε δυστυχώς πολλοί, ακόμα και Ορθόδοξοι ιερωμένοι, ότι ο Θεός λέει είναι ο ίδιος για όλους. Ένας είναι ο Θεός, λέει, είτε εμείς τον λέμε Χριστό, είτε άλλοι τον λένε αλλιώς, είτε άλλοι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά όμως δεν ισχύουν, είναι εκ του πονηρού και θα έπρεπε εμείς ως Ορθόδοξοι που γνωρίζουμε την αλήθεια να είμαστε αμετακίνητοι σε αυτήν. Να μην κάνουμε καμία παραχώρηση, γιατί δεν είμαστε εμείς που τα λέμε, είναι οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες. Έτσι. Και μιας και το έθεσε και σε θέμα κοινωνικό και πολιτικό, να πούμε ότι πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης, λίγο πριν, είχε γίνει περίφημη σύνοδος της Φεράρα, ναι, στην Ιταλία, η οποία κατέληξε σε μία ένωση, ψευδοένωση τελικά αποδείχτηκε, την οποία δεν υπέγραψε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ναι. Όταν επέστρεψαν μετά στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που την είχαν υπογράψει οι αρχιερείς, ο κόσμος τους αποδοκίμασε και επαναστάτησε. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι ό,τι και να θέλουν να περάσουν, ό,τι και να θέλουν να προωθήσουν, αν ο πιστός λαός δεν πει το ναι και δεν τα δεχτεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εγώ πραγματικά, παρότι ζούμε σε δύσκολες εποχές, έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο, στον πιστό. Πιστεύω ότι δεν θα αφήσει να γίνει κακό στην Ορθοδοξία. Έστω και ενστικτοδός θα αντιδράσει, ναι. Γιατί εδώ, όπως είπαμε και τότε επί Βυζαντίου, να πούμε ότι ήταν μια πολύ πιο δύσκολη εποχή, έτσι. Δηλαδή, ξέρανε πολύ καλά οι Βυζαντινοί τότε ότι αν δεν δεχτούν αυτή τη συμφωνία, θα καταληφθεί η πόλη από τους Τούρκους. Όπως και τελικά, για να φανεί εδώ το μέγεθος της υποκρισίας των Δυτικών, τελικά, παρότι έγινε αυτή η ένωση, έστω και με τα χίλια ζόρια και με αντιδράσεις του λαού, ήδη δεν έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη για να αποκρουστούν οι Οθωμανοί. Δηλαδή αθέτησαν τις υποσχέσεις τους. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και σήμερα. Δηλαδή στο κατά πόσο όλοι όσοι θέλουν μία ένωση ή ένα διάλογο για να πάρουν ανταλλάγματα από τους άλλους, αν αυτά τα ανταλλάγματα θα δοθούν τελικά. Θα δούμε ψώμεθα. Ναι. Τι άλλο θα ήθελα να κάνω μία αναφορά μικρή και σε άλλα δύο θέματα που... μας έκαναν εντύπωση τις εβδομάδες που πέρασαν. Είναι δύο θέματα κοινωνικά που δείχνουν δυστυχώς την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία μας. Γιατί δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, είναι πρωτίστως πνευματική, ηθική και αξιών. Διαβάσαμε λοιπόν μία είδηση ότι μία εταιρεία στην Κρήτη ζήτησε από εργαζόμενη η οποία ήταν έγκυος να κάνει έκτρωση προκειμένου να μην απολυθεί. Το άκουσα, ναι. Βλέπουμε, δηλαδή, αυτό είναι ένα κάτι εξωφρενικό το οποίο δυστυχώς γίνεται. Δηλαδή, εγώ συζήτησα και το θέμα και με άλλους. Μου είπανε κάποιες γυναίκες που δουλεύουν σε εταιρείες ότι όχι μόνο γίνεται αυτό, αλλά το πιο συνηθισμένο είναι κάποια η οποία είναι παντρεμένη και πηγαίνει να δουλέψει σε μια εταιρεία να υπογράφει σύμβαση, όπως τη λένε, να μην κάνει παιδί τα πρώτα 2 χρόνια ή τα πρώτα 5 χρόνια. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αλλά αυτό το οποίο ζητήσατε να κάνει έκτρωση οι εργαζόμενοι για να μην απολυθεί, νομίζω ξεπερνάει τα όρια της κάθε βαρβαρότητας, ας πούμε, ότι είναι απάνθρωπο εντελώς να λες σε μια μητέρα που θα γίνει να ρίξει το παιδί της για να μην χάσει τη δουλειά της. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια έτσι ώστε να προστατέψει αυτή τη γυναίκα, η οποία απευθύνθηκε στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και δεν πήρε καμία απάντηση. Είναι ένας μικρός, δεν ξέρω αν είναι μικρός, εγώ έτσι θα το πω για να είμαι πιο ευγενικός, είναι ένας μικρός δαιμονισμός αυτό, Δημήτρη. Μιλάω για τους ανθρώπους που ζητήσαν αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πέρα από την πολιτική διάσταση, την εργασιακή που έχει, πρέπει να το δούμε και σε θέμα ανθρωπισμού. Δηλαδή, βέβαια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάποιος ο οποίος ακόμα και να είναι το αφεντικό, για να το πω απλά, να λέει στον υπάλληλο άμα δεν σκοτώσεις το παιδί σου θα σε διώξω. Δηλαδή είναι μεγάλη επανθρωπιά αυτό. Εγώ πραγματικά απορώ πού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο... Εγώ που χρησιμοποίησα τη λέξη δαιμονισμός δεν το λέω χάριν λόγου, κυριολεκτό. Ναι. Έτσι.
Ούτε. Πόσο πια όλα για το κέρδος, όλα για, για αυτό το πρόσκυρο αποτέλεσμα, τι κέρδος δηλαδή θα υπήρχε από αυτό. Πραγματικά θα προτιμούσε ίσως κάποιος να θα έπρεπε να προτιμά να χάσει κάποια χρήματα, ας πούμε, από το να γίνει ουσιαστικά δολοφόνος, γιατί είναι δολοφονία η έκτρωση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα που δείχνει την αναλγησία και του κράτους και της κοινωνίας που ζούμε, είναι ότι διαβάσαμε πρόσφατα σε μια καταγγελία ενός συνδέσμου εθελοντών της Καβάλας, αιμοδοτών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι παρότι οι ίδιοι προσφέρουν αίμα κάθε χρόνο μέσω των εκατοντάδων μελών τους, τους έβαλαν φέτος να πληρώσουν φόρο. Δηλαδή, λες και είναι μια επιχείρηση. Φτάσαμε στο σημείο το κράτος αντί να πρημοδοτεί δηλαδή τους εθελοντές αιμοδότες και να τους προστατεύει, γιατί το αίμα, όπως ξέρουμε, είναι πολύτιμο για τα νοσοκομεία και για όλους μας, φτάσαμε στο σημείο να φορολογούνται οι ίδιοι και μάλιστα με έντονο τρόπο, λες και κάνουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα και κερδίζουν κάτι από αυτό. Ενημερώθηκες με ποιον τρόπο θα φορολογηθεί κάποιος, ας πούμε, που πάει με τέλη επιδεύματος, δηλαδή σαν μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, ας πούμε, το οποίο πληρώνει φόρους, πληρώνει το τέλος επιδεύματος αυτό που δίνουν και καταβάλει και το ΦΠΑ και όλα αυτά, όπως είναι δηλαδή μια επιχείρηση. Λοιπόν, ενώ ο συγκεκριμένος είναι ένας σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών, δεν έχει κάποια εμπορική δραστηριότητα να πουλάει, ας πούμε, κάτι και να κερδίζει από αυτό. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχεις μια επιχείρηση, φορολογείς επί του τζίρου, επί των κερδών κτλ. Έχεις ένα αυτοκίνητο, φορολογείς σε τεκμήριο πόσο έχει αντικειμενική αξία ένα σπίτι κτλ. Εδώ πέρα, με ποιο κριτήριο θα φορολογηθείς, ας πούμε. Τίποτα. Είπανε κάποιοι στην αρχή ότι ίσως είχαν κάποια εμπορική δραστηριότητα. Δηλαδή, ας πούμε, εκδίδανε κάποια βιβλία ή βγάζανε κάποια προϊόντα να πουλήσουν για να ενισχύσουν το έργο τους, αλλά τελικά απεδείχθη ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, κι εγώ με σέναν κάναμε ένα σύλλογο αιμοδοτών και προσκαλούσαμε και άλλους ανθρώπους, δεν νομίζω να είχαμε κάποιο εμπορικό σκοπό. Ίσα-ίσα είναι ιερός ο σκοπός. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τακτικά αίμα, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Είναι πραγματικά μια μορφή συμπαράσταση στον συνάνθρωπο πολύ θετική αυτή, να κάτσεις να δώσεις το αίμα σου για κάποιον άγνωστο. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, βέβαια. Ναι. Και δεν είναι κάτι το απλό. Δηλαδή, λέγανε κάποτε, ας πούμε, θα το θυμάσαι και εσύ όταν είμαστε στο στρατό, ότι πηγαίνουν πολλοί φαντάροι και δίνανε αίμα για να πάρουν άδεια. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά έχει καταργηθεί αυτό. Εγώ, επειδή είχα μιλήσει με κάποιους πρόσφατα οι οποίοι κάνουν τώρα τη θητεία τους, όχι μόνο άδεια δεν παίρνουν, αλλά μόνο που δεν τους βάζουν να πληρώσουν και από την τσέπη τους για να δώσουν αίμα. Λοιπόν, δηλαδή, καλό είναι να μην φτάνουμε σε τέτοιο σημείο απανθρωπιάς. Το κράτος σίγουρα μπορεί να αναπληρώσει το χαμένο σε εισαγωγικά ποσό από το φόρο που θα έπαιρνε από αυτούς τους εθελοντές με κάποιο άλλο φόρο. Λοιπόν, δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ σε άλλες χώρες οι εθελοντές αιμοδότες, όπως και όσοι ασχολούνται με φιλανθρωπία κλπ, προστατεύονται από το κράτος και μάλιστα πρημοδοτούνται με χρήματα και με υλική βοήθεια. Και εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο να τους φορολογούμε. Εγώ πραγματικά απορώ με αυτό, Νίκο. Όλοι απορούμε. Βέβαια, άμα κοιτάξουμε, όπως είπα και πριν, πίσω από την κουρτίνα, πολλά καταλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, μα όντως το έγραψα και εγώ στην ιστοσελίδα που σχολίασε το γεγονός ότι ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα λάθος, ένα τυχαίο λάθος που έγινε. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω ότι είναι λάθος. Απλώς θέλουν όλοι όσοι κινούν τα νήματα, τέλος πάντων, να διαλύσουν οποιαδήποτε δομή υπάρχει και βοηθάει τον συνάνθρωπο μέσα από τέτοιες πράξεις. Δηλαδή θέλουν να μην υπάρχει καμία βοήθεια πουθενά. Καμία αλληλεγγύη. Κάθε να χαθεί έννοια αλληλεγγύη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εγώ από τη μεριά μου, Δημήτρη, τελείωσες ή διέκοψα? Τελείωσα την αναφορά στην εικόνα. Θα ήθελα να, μόλις πεις εσύ αυτό που θες, να διαβάσω και κάτι το οποίο είναι πιο ευχάριστο από αυτά που είπαμε, που είναι δυσάριστα. Ένα νέο που έχω να πω εγώ εδώ από την περιοχή μου. Θέλω να πω πως αυτές τις μέρες ήρθε και στην Καλαμπάκα το ψηφιακό σήμα της τηλεόρασης. Σαν επαρχία έχουμε, αν μπορούμε να πούμε, το πλεονέκτημα κάποιες μοντέρνες εξελίξεις να έρχονται μεταγενέστερα. Βέβαια, πλεονέκτημα το βλέπω εγώ, οι περισσότεροι θα το βλέπουν ως μειονέκτημα, τέλος πάντων. Έφτασε λοιπόν και εδώ το ψηφιακό σήμα και ήμουν σε ένα μαγαζί που πήγα να αγοράσω κάτι.
Και μέσα εκεί άκουσα από ένα τοπικό ραδιόφωνο τον πρόεδρο ενός χωριού να διαμαρτύρεται ότι στο χωριό δεν έχει σήμα και δεν παίζει τηλεόραση. Και είπε, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, επιλέξει την έκφραση ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Δηλαδή δεν αναστατώθηκαν, Δημήτρη, όταν κόπηκαν οι συντάξεις, όταν κόπηκαν οι μισθοί, δεν αναστατώθηκαν όταν ξεπουλιόταν το όνομα Μακεδονία, ούτε όταν φορολογήθηκαν τα παιδιά. Δεν αναστατώθηκαν, τι να πρωτοθυμηθούμε, όταν ξεπουλήθηκε όλη η χώρα με ψευτοϋπογραφές και αντισυνταγματικά ψευτομνημόνια. Αλλά ξεσηκώθηκαν και ήρθε αναστάτωση, αν είναι δυνατόν άκουσον, όταν δεν είχαν με τι να αποβλακωθούν επί της ουσίας. Εγώ επειδή τα έχω ζήσει αυτά που λες στο χωριό του πατέρα μου, στο οποίο θυμάμαι όταν είχαν βγει τα ιδιωτικά κανάλια, το 89-90 από ό,τι θυμάμαι, και είχαν γίνει μάχες ολόκληρες για να στηθούν κεραίες, έτσι ώστε να πιάνουν τα κανάλια και να βλέπουν τα σύριαλ και τα υπόλοιπα. Αυτό θέλω να πω, ότι αντί να δοξάζουν. Συνθίζεται αυτό δηλαδή. Αντί να δοξάζουμε το Θεό που τους απάλλαξε, αυτοί αναστατώθηκαν. Και είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι αναφέρω τώρα το παράδειγμα της περιοχής μου, αλλά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο έγινε, γιατί θυμάμαι τις αναρτήσεις που έκανες και εσύ κάποτε στο blog με τις τεράστιες ουρές και το αμόκ που είχε πιάσει τον κόσμο τότε, ώστε να προμηθευτεί τους αποκωδικοποιητές. Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να σου πω, ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν νομίζω καλοκαίρι του 2012, πριν από 2 χρόνια, που άκουγες στα λεωφορεία, στους δρόμους όπου πήγαινες, άκουγες διαρκώς αυτή τη συζήτηση. Πότε θα πάρουμε κωδικοποιητή, από πού θα πάρουμε, πώς θα το βάλουμε, πώς θα βλέπουμε με ψηφιακό σήμα, και μάλιστα από ανθρώπους μεγάλους, οι οποίοι εγώ θα περίμενα προσωπικά να έχουν μια μεγαλύτερη ωριμότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί εγώ δέχομαι ότι κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι η τηλεόραση την θέλει για να ενημερωθεί, ας πούμε, άσχετα αν δεν υπάρχει ενημέρωση εκεί, ή για να του κρατήσει συντροφιά, όπως λένε πολλοί. Αλλά απ' την άλλη, όταν κάποιος είναι σε μια ηλικία μεγάλη και βλέπει ότι δεν μπορεί να ζήσει, του έχει μειωθεί η σύνταξη, βλέπει τα παιδιά του άνεργα, βλέπει προβλήματα μεγάλα, ο ίδιος προβλήματα υγείας, δεν μπορεί να πάει να έχει περίθαλψη δημόσια. Ναι. Τον ενδιαφέρει δηλαδή η τηλεόραση. Είναι δηλαδή εξωφρενικό αυτό. Δείχνει, πιστεύω ότι δείχνει το επίπεδο του κόσμου, το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Απλώς έτσι μας έχουν κάνει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Έλληνας ενδιαφέρεται μόνο να καθίσει στην τηλεόραση. Απλά με όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έκαναν τον κόσμο να απομονωθεί, να κλειστεί στο σπίτι του στους 4 τοίχους και να βλέπει είτε τηλεόραση είτε νεότερη να είναι στο διαδίκτυο όλη μέρα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή με τον πατέρα Νεκτάριο Μπουλατσιώτη, ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είμαστε προσιλωμένοι σε ένα κουτί, σε μια οθόνη και δεν έχουμε καμία άλλη επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Πάντως τα πράγματα με αυτά που βλέπουμε και που ακούμε είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε, και μου έρχονται μηνύματα, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, και ρωτάνε οι ακροατές και ο κόσμος τι βλέπουμε να γίνεται και τι εξελίξεις θα έχουμε. Τι να γίνεται, φίλες και φίλοι, ύπνος βαθύς κατά τη γνώμη μου, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εγώ πραγματικά θα πω ότι θλίβομαι με αυτόν τον ύπνο, για τον εξής λόγο. Αν κοιτάξουμε στην ιστορία της πατρίδας μας, θα δούμε ότι ποτέ ο Έλληνας δεν ήταν σε κατάσταση χειμερίας νάρκης, ας το πω έτσι. Πάντα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Πάντα υπήρχε, τέλος πάντων, μία φωνή ή περισσότερες φωνές για να τα καταγγείλουν. Σήμερα βλέπουμε μία απόλυτη ηρεμία. Λένε μερικοί ότι είναι ηρεμία πριν ξεσπάσει καταιγίδα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι θα ξεσπάσει καταιγίδα. Δυστυχώς είναι αυτό που είπα πριν. Έχει κλειστεί ο καθένας τον εαυτό του, κοιτάζει πώς θα επιβιώσει. Ακόμα και όταν έχει τα μέσα επιβίωσης, κοιτάζει πώς θα αποκτήσει περισσότερα. Είναι δηλαδή μια διαφορία πλήρης για τον διπλανό, για το γείτονα, για το συνάνθρωπο, ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι για τον άλλον. Και αυτός ο εγωισμός πιστεύω ότι μας έχει καταστρέψει. Ήθελες να πεις πριν κάτι πιο ευχάριστο, αν θυμάμαι καλά, είπες. Ναι, γι' αυτό το κράτησα στο τέλος για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη αναφορά στα θέματα επικαιρότητας με κάτι πιο ευχάριστο, που δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Άσχετα αν πούνε πολλοί ότι είναι μία εξαίρεση σε αυτά που συμβαίνουν στον κανόνα. Πιθανό να είναι εξαίρεση, αλλά όταν θα το διαβάσω, αυτό είναι ένα πολύ σύντομο κείμενο, ναι, που αναφέρεται σε μία ομάδα νέων που πήγανε και έκαναν ένα νυχτερινό προσκύνημα τώρα πριν από 2-3 εβδομάδες, μέσα στο χειμώνα δηλαδή, στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Ξεκινήσαν από το Καρπενήσι, συναντήθηκαν εκεί, και νύχτα, βράδυ, από τις 9 και μετά, κατέληξαν στην Παναγία την Προυσιώτισσα με τα πόδια
Είναι μια απόσταση 18 χιλιόμετρων περίπου αυτή, η οποία είναι δύσκολη. Ναι, μεν είναι άσφαλτος, δηλαδή πηγαίνεις από το δρόμο το δημόσιο, αλλά απ' την άλλη έχει ανηφόρες, περνάει από ποτάμια δίπλα με νερά, κάνει πολύ κρύο στην περιοχή εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις επισκεφθεί το μέρος αυτό. Παλιότερα, αλλά ναι, το έχω επισκεφθεί, ναι. Θυμάμαι πολλά όμως. Συνηθίζεται πάντως, για να σου πω εδώ, συνηθίζεται να γίνεται αυτή η πορεία ως προσκύνημα για ευλογία, αλλά κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρω δηλαδή και από άλλους που έχουν πάει, αλλά ήταν καλοκαίρι, δεν είχαμε δηλαδή αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν το χειμώνα. Ένας λοιπόν αρχιμανδρίτης από την Δημητσάνα, ο πατήρ Ιάκωβος Κανάκης, ο οποίος είναι ένας δραστήριος κληρικός στην περιοχή εκεί, με την νεολαία ειδικά, οργάνωσε αυτή την εκδρομή, ας πούμε. Όχι εκδρομή για την ακρίβεια, ένα προσκύνημα ήταν ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, και με παιδιά από την περιοχή εκεί, από την Δημητσάνα και από τις Κύρο περιοχές, έφτασαν στο Καρπενήσι. Λοιπόν, στάθμευσαν εκεί και ήρθε η ιδέα, όπως λένε σε κάποιους, να πάνε με τα πόδια ως την Προσιώτισσα. Λοιπόν, το οργάνωσαν τέλος πάντων, και θα διαβάσω τώρα αυτά που αναφέρει ο πατήρ Ιάκωβος, για να μην τα λέω εγώ. Ωραία. Θα γράφει και με έναν τρόπο γλαφυρό. Λέει λοιπόν ότι μια ιδέα καρφώθηκε στο μυαλό μας, να πάμε στην Παναγία την Προσιώτισσα με τα πόδια από το Καρπενήσι. Εσείς τι λέτε, ρωτούσα τα παιδιά. Να πάμε, απάντησαν τα παιδιά, ευλογία θα είναι. Όλα τότε σιγά σιγά άρχισαν να οργανώνονται και κυρίως να σχεδιάζονται μέσα στην καρδιά μας. Οι μέρες περνούσαν και τα παιδιά ρωτούσαν πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Η απάντηση σχεδόν στερεότυπη. Θα δείτε, θα μας οδηγήσει σε όλα η Παναγία. Θα οδηπορήσουμε νύχτα και για περίπου 6 έως 7 ώρες. Το βράδυ εκείνο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Συνάντηση στις 10 το βράδυ έξω από το Δημαρχείο του Καρπενησίου. Περίπου 35 νέοι άνθρωποι με φακούς, μπαστούνια, σκουφιά, αναγκαία, όλα αυτά έχουν συναντηθεί. Το κρύο τσουχτερό. Ξεκινάμε λέγοντας το απολυτίκιο της Παναγίας και ο Θεός βοηθός. Η ώρα ξεκίνησε να περνά και ταυτόχρονα το κρύο να δυναμώνει όσο πιο πολύ προσεγγίζαμε στα ποτάμια. Η μια έκπληξη διαδεχόταν την άλλη. Ένα σκυλί από το πουθενά εμφανίζεται μπροστά μας και γίνεται ο φύλακάς μας, ο φύλακας όλων των παιδιών. Γύριζε γύρω από τον καθένα, οδηγούσε την πορεία, πήγαινε στο τέλος και ενίσχυε αυτούς που βρέθηκαν από κούραση πιο πίσω. Το μόνο που δεν είχε ήταν ανθρώπινη λαγιά. Σε λίγο και μια γάτα βρέθηκε μαζί μας μέσα στο βουνό. Τι φοβερό, όλη η δημιουργία, άνθρωποι, ζώα, η κτήση ολόκληρη, πορεύονται αρμονικά για να προσκυνήσουν τη μητέρα του πλάστη και δημιουργού. Η πορεία συνεχιζόταν με δυνατά ψαλσίματα, αφού κανέναν δεν μπορούσε να ενοχληθεί, ο μόνος που άκουγε σε εκείνη την ερημιά ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και όμως νομίζαμε ότι ήταν έτσι τα πράγματα, όταν ξαφνικά από ένα σπίτι στα απόμερα, μόλις μία γυναίκα κατάλαβε εκεί ότι μέσα στη νύχτα κάποιοι περνούν, σηκώθηκε μάλλον φοβισμένη, βγαίνοντας στο μπαλκόνι της και φώναξε: «Βοήθειά σας, παιδιά!» Ανταποδώσαμε το χαιρετισμό, διδαχτήκαμε από την ευλάβειά της και συνεχίσαμε. Τα πρώτα δείγματα κόπος κάνουν την εμφάνισή τους. Οι κουβέντες μεταξύ μας αρχίζουν και αραιώνουν, γιατί ομιλία και βάδισμα δεν πηγαίνουν μαζί. Στάση θα γίνει στα πατήματα της Παναγίας. Να πω εδώ ότι είναι μια περιοχή σύμφωνα με την οποία στο βράχο, σύμφωνα με την παράδοση, είχε πατήσει η Παναγία για να πάει στο μοναστήρι. Ναι. Είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα από τη Μονή. Τι στάση ευλογημένη ήταν αλήθεια αυτή. Ψάλαμε όλοι με την καρδιά μας, 90 στόματι και μία καρδία. Το ψύχος γινόταν όλο και πιο δυνατό, γιατί βρισκόμασταν πλέον παράλληλα στο ποτάμι που είχε ξεκινήσει μια συναυλία παυλασμών. Η κούραση σε λίγο δεν θα έδινε πλέον καμία δυνατότητα για συζήτηση. Ο καθένας μόνος, δεόμενος, δίνοντας κουράγιο στον εαυτό του, προχωρούσε. Στα τελευταία χιλιόμετρα εμφανίστηκε μια ανηφόρα που δεν είχαμε υπολογίσει. Έβαλαν όλοι όλες τους τις δυνάμεις και κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο εκεί μας είπε για να μας ενθαρρύνει, που πέρναγε εκεί στον δρόμο, 2 χιλιόμετρα ακόμα. Πήραμε θάρρος, προχωρούσαμε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Είχαν δημιουργηθεί τώρα πολλές ξεχωριστές ομάδες, άλλοι βέβαια μόνοι, ανάλογα με τις αντοχές του ο καθένας. Σε λίγο ακούσαμε ψαλμωδίες, ήταν από τα μεγάφωνα της Μονής. Δεν αργήσαμε να δούμε και το μοναστήρι μέσα στη Χαράδρα.
Νην απολύει τον δούλο σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Φτάσαμε στο προάβλιο της μονής και κάποιος πρόκειται. Πάμε μπούσουλα στην Παναγία, δηλαδή γονατιστήριο. Ναι. Λοιπόν, ο ένας πίσω από τον άλλον, με σειρά, κουρασμένοι αλλά γεμάτοι, ατενίσαμε το πρόσωπο της Παναγίας που ομορφότερο δεν υπάρχει. Τότε ξεκουραστήκαμε. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την ψυχή του καθενός και με την Παναγία. Λοιπόν, και έτσι κλείνει αυτή η διήγηση αυτού του πρωτότυπου οδηπορικού. Πάρα πολύ ωραίο, με πολύ χρώμα και γλαφυρότατο. Έχω την εντύπωση ότι το είδα στο blog σου πρόσφατα, τώρα χθες προχθές, αυτό έκανα λάθος? Ναι, αυτές τις μέρες, και θα σου πω κιόλας ότι είχε και μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή είναι δείγμα αυτό ότι ο κόσμος θέλει να διαβάσει και τέτοια παραδείγματα, πέρα από όλα αυτά που κάνουν μαύρη, ας πούμε, τη ζωή μας και δείχνουν μια απεσιοδοξία. Θέλει να διαβάσει και κάτι τέτοιο, το οποίο για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Προσωπικά, επειδή τον γνωρίζω τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη από παλιά, του είπα μπράβο σας και χαρά στο κουράγιο σας που κάνετε ένα τέτοιο εγχείρημα. Πάρα πολύ ωραίο, όντως, πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Και μπορώ να πω ότι τον ζήλεψα κιόλας, γιατί έχω πάει εγώ στο συγκεκριμένο μοναστήρι, βέβαια πήγα με αυτοκίνητο άνετα, ναι, αλλά τον ζήλεψα αυτό και τους νέους που ήταν στην ομάδα αυτή, οι οποίοι έκαναν αυτή τη διαδρομή μέσα στο χειμώνα νύχτα κιόλας. Φαντάζομαι θα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία που μόνο αν τη ζήσει κάποιος μπορεί να ξέρει τι είναι. Και μεγάλη ευλογία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε εδώ, επειδή ξέχασα στην αρχή τα email λίγο του σταθμού και της εκπομπής, τα οποία είναι το radio@agiametheora.net, radio@agiametheora.net και ellasorthodoxy@gmail.com, ellas με h στην αρχή, ellasorthodoxy@gmail.com. Σήμερα, Δημήτρη, θα έχουμε μαζί μας σε πολύ λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε, τον φιλόλογο και θεολόγο κύριο Δημήτρη Λυκούδη, όπως πολύ καλά ξέρεις, και με τον οποίο θα κάνουμε μια πνευματική κουβέντα εφόλης της ύλης. Το βάρος ίσως το ρίξουμε για άλλη μια φορά στην νεολαία και στην παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Άλλωστε, αφού το μέλλον του τόπου τούτου βασίζεται ως επιτοπλίστων εκεί, στην νεολαία. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ναι. Ναι. Ωραία. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λάθια να λάθια. Τα σπίτια, τα χάτια του, τα
Επιστρέψαμε στον ραδιοφωνικό σταθμό Άγια Μετέωρα. Τα email του σταθμού να επαναλάβω μία και της εκπομπής, τα οποία είναι το radio@agiametéora.net, radio@agiametéora.net και ελλασορθόδοξη@gmail.com, ελλάς με H στην αρχή, ελλασορθόδοξη@gmail.com. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον φιλόλογο και θεολόγο κύριο Δημήτρη Λικούδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Δημήτρη, στην όμορφη εκπομπή σας. Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Δημήτρη, θα συνεχίσουμε στον Ενικό με την αδειά σου. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι πιο, έχει αμεσότητα και μας αρέσει περισσότερο σε όλους. Και ξέρεις ότι στην πατρική γλώσσα, θα το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν υπάρχει πληθυντικός. Ακριβώς. Είναι και ξενόφερτη συνήθεια, όπως πολύ καλά θα ξέρεις. Και όπως πολύ καλά μου είχε πει κάποιος γνωστός μου, εμείς ακόμα και στον Χριστό, στον Ενικό μιλάμε και του λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, έτσι ακριβώς, και μάλιστα και στην αρχαία Ελλάδα ακόμη. Δεν είχαμε καν πληθυντικό, είχαμε τον διοικό, ο οποίος ήταν κάτι ενδιάμεσο. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Είναι μια δυτική, ξενόφερτη συνήθεια αυτή. Έτσι, Δημήτρη Σωτηρόπουλε, αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Ναι. Δημήτρη Λικούδη, ξέχασα να κάνω μια παρένθεση, σε καλωσόρισα ως φιλόλογο και θεολόγο. Μπορώ να βάλω και το συγγραφέας? Ναι, εντάξει, σε ευχαριστώ που το λες. Ναι. Σε ευχαριστώ. Κάνουμε μια προσπάθεια. Ναι, πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Επίσης, να πω στους φίλους και ακροατές και στις φίλες ακροάτριες ότι ο Δημήτρης Λικούδης είναι και συνεργάτης του σταθμού από πέρσι με τρεις εκπομπές, τις νεανικές αναζητήσεις, τα Μυρίπνοα Άνθη και την πρόσφατη και ολοκένουργια ολόφρεσκη, θα έλεγα, με τίτλο Παιδαγωγία εν Χριστώ. Και με αυτή την παιδαγωγία εν Χριστώ θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε με τη βοήθεια ως Δημήτρη και σήμερα. Ήθελα να σε ρωτήσω λιγάκι, μιας και είμαστε μέσα στην νηστεία των Χριστουγέννων, ήθελα να πούμε λίγο τον τρόπο που έχουν ορίσει οι πατέρες της Εκκλησίας μας, επειδή υπάρχει μια σχετική σύγχυση. Άλλος νηστεύει τρώγοντας ψάρι μόνο Σαββατοκύριακο, άλλος τρώει ψάρι καθημερινά. Να πω επίσης ότι οι οικογένειες, ειδικά που δεν έχουν πνευματικό οδηγό, εκεί επικρατεί μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί ο καθένας πολλές φορές κάνει ό,τι τον βολεύει ή ό,τι νομίζει. Τι ισχύει, να πούμε λίγο, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στους ακροατές που μας ακούν? Λένε οι πατέρες, πολύ σχετικό με την νηστεία, άνθρωπος ασύμβουλος, αυτού πολέμιος. Ναι. Η νηστεία είναι θεσμοθετημένες διατάξεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί και από οικουμενικές, αλλά και από δεύτερες συνόδους. Έχουν σκοπό και μόνον να βοηθήσουν καθέναν πιστό να έλθει πιο κοντά σε αυτό που λέμε πνευματική ζωή, να ακολουθήσει την πνευματική ζωή. Στην παρούσα φάση, στην νηστεία των Χριστουγέννων, αυτό που προηγείται είναι ότι κρατούσαν οι πατέρες το ψάρι, δεν έτρωγαν ψάρι παρά μόνο Σαββατοκύριακα. Διότι η νηστεία, ως γνωστόν, θεσμοθετήθηκε κυρίως κατά κόρον, όταν οι πατέρες την θεσμοθέτησαν, είχε κατά κάποιο τρόπο κάποιες διατάξεις περισσότερο για μοναχούς. Ναι. Αφορά όλους τους πιστούς ασφαλώς, αλλά κυρίως αναφερόταν σε μοναχούς όσον αφορά την καθημερινότητα της νηστείας, όχι τον σκοπό της, την καθημερινότητα, την χρήση, δηλαδή τη λειτουργία της. Σε αυτή λοιπόν τη συνάφεια έλεγαν για τους πατέρες ότι μπορούμε να τρώμε ψάρι το Σαββατοκύριακο, να το κρατάμε τις καθημερινές. Αυτό παρίσφρησε όμως με τον καιρό, παρίσφρησαν άλλα στοιχεία, και επειδή ως γνωστόν η μοναχική ζωή είναι δύσκολη για τους ίδιους τους πατέρες, τους μοναχούς και τις μοναχές μας, επικράτησε να μπορούν να έχουν κατάλυση ηχθείως
και τις καθημερινές εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, παρά μόνον εάν είναι μεγάλη γιορτή όπως είναι τα εισόδια ή αν συμπέσει μεγάλη γιορτή, που τότε καταλύουμε ψάρι ή Τετάρτη ή Παρασκευή προς τιμήν του Αγίου που εορτάζει. Αυτή είναι η τομή όσον αφορά το ψάρι έως την 17η Δεκεμβρίου, όπου εκεί την τελευταία εβδομάδα απέχουμε και από το ψάρι για να είμαστε πιο καθαροί και να προετοιμαστούμε για να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Στη συνάφεια όμως, στη γενικότερη συνάφεια της νηστείας, το ψάρι είναι η αγαπημένη τροφή κυρίως των μοναχών. Πολλοί μοναχοί, πολλά μοναστικά ιδρύματα, καθιδρύματα δεν καταλύουν κρέας και έχουν σαν την καλύτερη ποιοτικά τροφή το ψάρι. Του δίδει λοιπόν η Εκκλησία αυτή τη δυνατότητα λίγο να ανδρώσουν λίγο τις δυνάμεις τους, καταλύοντας ψάρι και καθημερινές, εκτός από Σαββατοκύριακα. Σήμερα επικρατούν και οι δύο συνήθειες. Δεν είναι κακό να κρατάμε το ψάρι και να έχουμε κατάληψη μόνο το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και την προσωπική γνώμη σε αυτό. Είναι καλό, εφόσον η Εκκλησία στορούν τις ιστορίες της και τις ιστορικές παραδόσεώς της, εφόσον έχει καθιερώσει να γίνεται κατάληψη ακόμα και της καθημερινής, καλό είναι να ακολουθούμε αυτό. Να ακολουθούμε δηλαδή την κατάληψη εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Και φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την άδεια του πνευματικού τους να ακολουθήσουν είτε την κατάληψη είτε όχι μέσα στην εβδομάδα. Εάν όμως δεν έχουν θέση από τον πνευματικό τους επ' αυτού, δεν μπορούν να ακούν κανέναν. Η νηστεία ξεκινάει και τελειώνει στο πετραχύλι του πνευματικού, είναι κανόνας για τον πνευματικό άνθρωπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Με αυτή την έννοια. Ήθελα να σου πω, να μου πεις μάλλον και εσύ τη γνώμη σου πάνω σε κάτι που θα σου πω. Άκουγα τον μακαριστό, τον Δημήτριο Παναγόπουλο, που έλεγε σε άλλη περίοδο, ήταν όταν είναι νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για το Πάσχα, αναφερόταν στην κατάληψη ηχθείως για την ημέρα της Κυριακής των Βαΐων. Έλεγε λοιπόν ότι κανονικά, θα σου πω, θα το ξεκινήσω και θα καταλάβεις τι είπε. Κανονικά εμείς, λέει, σαν λαϊκοί, δεν πρέπει να τρώμε ψάρι. Λέει γιατί. Αυτό καθιερώθηκε από έναν Άγιο Αγιορείτη, δεν θυμάμαι το όνομα πια είχε πει, ο οποίος λέει λόγω του ότι με τα πνευματικά του τέκνα θα αποσυρώταν τη Μεγάλη Εβδομάδα στην έρημο, εν πάση περιπτώσει, επέτρεψε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, για να ανακτήσουν λίγο δυνάμεις, να φάνε λίγο ψάρι για να μπορέσουν να βγάλουν την ξηροφαγία όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με άσκηση. Και έλεγε γελώντας, τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Άγιο και τους κόπους που έκανε με τα πνευματικά του τέκνα, θέλοντας να πει ότι εμείς τι δυνάμεις να ανακτήσουμε που κάθε μέρα έχουμε Πάσχα. Τι λες πάνω σε αυτό? Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος ήταν διδάσκαλος Μέγας. Ναι, τον οποίο πολύ αγαπώ. Θα μου επιτρέψεις όμως να προσθέσω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Μακαριστός, το οποίο ενδεχομένως για να το λέει ήταν εμβριθής μύστης, ναι, αναγνώστης και μελετητής και ερευνητής. Το γνώριζε. Για να το λέει είναι κανόνας. Εφόσον το είπε ο Παναγόπουλος, είναι κανόνας. Θέλω όμως να προσθέσω. Σε αυτή τη συνάφεια πρέπει να τονίσουμε ότι ο πνευματικός αγώνας είναι για όλους. Και σε αυτή την προσπάθεια, όσον αφορά και την νηστεία, μπαίνουμε και εμείς, παρισφούμε και εμείς ως λαϊκοί, ασχέτως αν δεν κάνουμε τον ίδιο αγώνα. Διότι πρέπει να τονίσουμε σε αυτή τη φάση, υπάρχουν λαϊκοί και έγαμοι, οι οποίοι κάνουν μεγαλύτερο αγώνα από μοναχούς. Δεν είναι το σχήμα αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι αγιότερο στα μάτια του Θεού. Υπάρχουν λαϊκοί που σηκώνουν περισσότερους σταυρούς μέσα στην οικογένεια από αυτόν που σηκώνει ένας μοναχός, ο οποίος δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με βάση το μοναχικό του σχήμα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να τονίσω. Αλλά αναφορικά με την νηστεία, η αντιδιαστολή με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή πριν το Πάσχα και με αυτήν τη Σαρακοστή πριν το Χριστουγέννων δεν είναι άλλη, είναι ίδιες οι ημέρες. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή που προηγείται χρονικά, που έπεται χρονικά, διότι ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο εμείς το εκκλησιαστικό έτος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ονομάζεται Μεγάλη επειδή ακολουθούν τα Αγία Πάθη και η Ζωηφόρος Ανάσταση του Κυρίου μας. Τότε όμως, στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν επιτρέπεται ψάρι. Διότι το ψάρι έρχεται από μόνο του να λαμπρύνει την εορτή. Και όσον αφορά την Κυριακή των Βαΐων, δεν ενθυμούμε τον κανόνα. Αναφέρεται ένας κανόνας, δεν τον ενθυμούμε αυτή τη στιγμή, σε μια Δευτέρα Σύνοδο. Σε μια τοπική δηλαδή Σύνοδο, η οποία λέγει το εξής. Ότι
ένεκα της ημέρας των Βαΐων επιτρέπει η Εκκλησία να τρώγουμε ψάρι για να δώσει λίγο, να τονώσει και να τονίσει την λαμπρή έννοια της εορτής. Επειδή λέμε ως ανάεντης υψίστης, ο Κύριος τριαμβευτικά εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Αυτή η τριαμβευτική είσοδος έρχεται και συνοδεύεται από κατάλυση ηχθείως για να τονώσουμε την ημέρα της εορτής αυτής. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την ημέρα την Κυριακή των Βαΐων, εάν ενθυμίστε καλώς, είναι πανηγυρική η Θεία Λειτουργία. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να τονώσουμε τον θρίαμβο του Χριστού ως ελευθερωτής των ψυχών και των σωμάτων που εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και αυτομάτως να φανεί στα μάτια των πιστών αυτό το οξύμορον, αυτό το χαρακτήριστον, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό μας γνώρισμα της εποχής μας. Το τι άλλα λέμε σε μια μέρα και άλλα κάνουμε την επομένη. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο τώρα σε πιο παιδαγωγικά ερωτήματα, με τη βοήθειά σου να μας απαντήσεις σε μερικά θέματα τα οποία είναι και δικά μας, είναι και από ακροατές. Και ξεκινάω λέγοντας, αναφερόμενος στην ευχή της Εκκλησίας μας, η οποία λέει τους γονείς ημών και διδασκάλων. Λέμε στις ευχές ακολουθίας της Εκκλησίας μας, έτσι. Και είμαστε, νομίζω, Δημήτρη, χωρίς καμία αμφιβολία, στην εποχή που προέβλεψε ο Πατροκοσμάς και έλεγε πως θα έρθει καιρός που θα βγαίνουν από τα σχολεία πράγματα που ούτε τα βάζει το μυαλό σας. Και εδώ να ρωτήσω, ένα σχολείο που έχει καταργήσει τη γραμματική και την ορθογραφία, που έχει αφαιρέσει κάθε έννοια πατριωτισμού και ηρωισμού από τα βιβλία, μη αναφερόμενο σε ήρωες και αγώνες, που έχει καταντήσει την όποια ιστορία έχει απομείνει να υπάρχει μέσα στα αναγνώσματα σε περιλήψεις, δηλαδή επιγραμματικά και σύντομα να μαθαίνουν τα παιδιά ορισμένα γεγονότα και αυτά παραποιημένα, ένα σχολείο χωρίς μάθημα θρησκευτικών, αλλά εκμάθηση γενικότερα όλων των θρησκειών, χωρίς καμία ιδιαίτερη αναφορά στη δική μας πίστη, αυτό το σχολείο και αυτοί οι δάσκαλοι, όχι όλοι σαφώς, αλλά δυστυχώς μια μεγάλη μερίδα, τι παιδιά έχουμε την απέτηση να βγάλουν και με τι να γεμίσουν την ψυχή τους, τι λες πάνω σε αυτό? Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που είναι. Αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και εγώ ως εκπαιδευτικός παλιότερα στην ιδιωτική εκπαίδευση αποσύρθηκα, ένα χρόνο πήγα και αποσύρθηκα κακός αυτοβούλος, διότι δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με την κατάσταση. Θα σου πω όμως το εξής, Νίκο και Δημήτρη, θα σας πω το εξής και στους φίλους ακροατές μας. Ασχέτως από το εκπαιδευτικό σύστημα που σε υποχρεώνει να διδάξεις αυτό το βιβλίο που πολύ σωστά προανέφερες, είναι αυτό το οποίο χαρακτήρισες ακριβώς. Επαφείται στην κρίση ενός εκάστοτε των εκπαιδευτικών. Δεν μπορείς εσύ να στηριχθείς το βιβλίο, ποτέ δεν στηρίχθηκε ο καλός εκπαιδευτικός στο βιβλίο. Ο καλός εκπαιδευτικός ήταν αυτός που έκανε μάθημα με κλειστά βιβλία. Ο καλός εκπαιδευτικός ήταν αυτός που κοιτούσε τα παιδιά στα μάτια, που έκανε μάθημα ταυτόχρονα και τους παρήχε και αγωγή και παιδεία και γνώση, αλλά κυρίως αγωγή. Η αγωγή, γιατί αναφερόμαστε μόνο στη γνώση. Η αγωγή δεν είναι μέρος και παροχή του σχολείου και της σχολικής εκπαιδευτικής σήμερα πραγματικότητος? Δεν πρέπει να είναι. Μόνο η γνώση. Η αγωγή πού είναι? Υπ' αυτή την έννοια, το σχολείο έχει υποχρέωση να θυμίζει και να υπενθυμίζει πρωτίστως στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ότι έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και η ευθύνη δεν σταματάει όταν χτυπήσει το διάλειμμα ή όταν χτυπήσει το πέρας των εκπαιδευτικών ορών. Είμαι κάθετος αυτό, διότι το είδα διαζώσεις και εκ του σύνεγγυς. Είμαι κάθετος. Είναι στην κρίση ενός εκάστου των εκπαιδευτικών. Μπαίνεις μέσα στην τάξη, έχεις να κάνεις με ψυχές. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα του πατριωτισμού σου, η ποιότητα της πνευματικής ορολογίας την οποία κατέχεις, η ποιότητα της πνευματικής ζωής την οποία αναλώνεσαι, αυτό είναι που θα κάνει, αυτή η απόρρεια θα αναδυθεί προς τα έξω, πολλές φορές και αβίαστα. Γι' αυτό και έλεγε ο Παπανούτσος, ο μεγάλος Παπανούτσος, ότι ο μεγαλύτερος δάσκαλός μου ήταν αυτός ο οποίος δεν με δίδαξε με προφορικό λόγο σχεδόν τίποτε. Ναι. Διότι αρκούσε και μόνο να δεις. Να μου επιτρέψετε να πω τούτο. Σε άμεση σχέση με τα πνευματικά, διότι είναι παιδαγωγική οδός αυτό που θα πω. Γνωρίσαμε λίγο πριν κοιμηθεί το γέροντο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Αρκούσε, Δημήτρη και Νίκο, αγαπητοί ακροατές, αρκούσε να καθίσεις δίπλα του, δεν έλεγε τίποτε. Δεν μιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. Αρκούσε και μόνο λίγο που θα καθίσεις δίπλα του να καταλάβεις αυτό που ήθελες να το ρωτήσεις. Έπαιρνες την απάντηση και έφευγες. Ήταν μια άλλη πραγματικότητα, εξωπραγματική από τη δική μας λογική.
την κτιστότητα, αυτή την παχυλότητα που βλέπουμε τα πράγματα αριθμητικά το ένα μετά το άλλο. Έβλεπες λοιπόν έναν άλλον κόσμο. Το έβλεπες. Και είναι και αυτό που λέγει με παιδαγωγικό τρόπο ο Μέγας Αντώνιος, ο αβάς της ερήμου. Λέγει το γεροντικό, τον επισκέφθηκε ένας άλλος αβάς, διότι είχε ακούσει για τον Μέγα Αντώνιον πολλά. Και τον είδε να χαριεντίζεται τρόπον την άμε τους μοναχούς και τα πνευματικοπαίδια του. Μη λέει, καλά με αυτός είναι, λέει, ο Μέγας Αντώνιος που κάθεται και χασκογελάει με τα καλοκαίρια του. Και τότε του απήντησε ο Μέγας Αντώνιος κατηδίαν, ότι όπως παίρνεις ένα τόξο, θα πρέπει ούτε πολύ να υπερτονίσεις και υπερτεντώσεις τη χορδή, αλλά και ούτε περισσότερο να τη χαλαρώσεις, εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα και το επίπεδο των μαθητών που έχεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι όμως, για να το ολοκληρώνω αυτό, στην κρίση ενός εκάστοτων εκπαιδευτικών. Εάν αφήσουμε και περιμένουμε από τα μαθήματα και από το υλικό που έχουμε να πάρουμε από εκεί παραδείγματα για να κάνουμε μάθημα, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Το έχουμε χάσει στην κυριότητά του. Άρα το παιχνίδι εντός εισαγωγικών μεταφέρεται στην προσωπική σχέση του δασκάλου με το παιδί και του γονιού στο σπίτι μετά, έτσι, πολλή εργασία, έτσι. Εκεί είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Εκεί ανοίγουμε μια τεράστια συζήτηση, διότι σήμερα οι γονείς έχουν την απέτηση το σχολείο να αναπληρώσει και τη δική τους την αγωγή. Θα προχωρήσουμε σε κάποια ερωτήματα σε λίγο, μην το αναπτύξεις τώρα και θα είναι μας απαντήσεις. Είναι τεράστιο θέμα όμως. Είναι τεράστιο. Δημήτρη Σωτηρόπουλε. Ναι. Πάρε το λόγο, θέσε το ερώτημά σου. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό Δημήτρη, μιας και μιλάμε για σχολεία και για εκπαίδευση, για παιδεία, καθηγητές κλπ. Από την ημέρα που έχει ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα νέων ανθρώπων, οι οποίοι είναι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, είναι δηλαδή πολύ νέοι ας πούμε, και μας λένε αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία. Δυστυχώς από αυτά που μου γράφουν μπορώ να πω ότι στο μάθημα των θρησκευτικών ειδικά, αλλά και γενικότερα στα υπόλοιπα μαθήματα, οι καθηγητές που τους διδάσκουν τους μποιάζουν, για να το πω απλά, με αθεϊστικές θεωρίες, με αντιχριστιανικές θεωρίες κτλ. Όσον αφορά ειδικά τα θρησκευτικά, μου έκανε εντύπωση ένα μήνυμα που μου στείλε ένας νέος από ένα λύκειο της Θεσσαλονίκης προημερών, ο οποίος μου έλεγε ότι η καθηγήτριά μας, η θεολόγος, μας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και τα λοιπά. Και εγώ πραγματικά απόρρισα, λέω, είναι δυνατόν θεολόγος να διδάσκει στα παιδιά τον αθεϊσμό? Λοιπόν, και θέλω σε αυτό να μου πεις τη γνώμη σου και επίσης στο κατά πόσο μπορεί η θεολογία, γιατί το έχουν πει πολλοί αυτό, να αποσυνδεθεί από τις πανελλήνιες και από τις εξετάσεις, έτσι ώστε να γίνονται θεολόγοι όσοι πραγματικά έχουν ένα ζήλο για τη θεολογία, είναι και πιστοί, και να μην έχουμε το φαινόμενο να υπάρχουν καθηγητές σε εισαγωγικά που να πήγαν εκεί μόνο για βιοποριστικούς λόγους και να μην πιστεύουν αυτά που λένε. Δημήτρη, δεν θέλω να γίνω αρεστός στους νέους που στέλνουν τα mail αυτά που σου έστειλαν και στην εκπομπή, αλλά θα πω ότι λίγα λένε. Και λίγα λένε. Η αλήθεια ναι, όντως, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σε διακόπτω, μου είχαν γράψει και κάποια άλλα, δεν μπορώ να τα πω εδώ, ναι. Γιατί είναι η αγανάκτησή τους για αυτό που γίνεται στα σχολεία είναι μεγάλη και είναι λογική. Ναι. Για να συμπληρώσω το ερώτημά μου, είπε ο ίδιος ο νέος που μου είπε για τη θεολόγο τους, ότι σε ενστάσεις δικές του απέναντί της, σε αυτά που έλεγε, τον χλέβασε και τον κορόιδεψε. Εμείς έχουμε γίνει μάρτυρες. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στο Λύκειο σε μια ανάλογη περίπτωση. Τότε ήμουν στην Εύβοια, στο Γενικό Λύκειο, στην Νότια Εύβοια, δεν λέω τον τόπο περισσότερο. Ήμουν ανάλογος μύστης με τέτοια εμπειρίας. Θα πω το εξής. Λίγα λένε τα παιδιά. Διότι από τη στιγμή που κάθε νέος και νέα, όταν φτάνει στα 18 και δίνει πανελλαδικές εξετάσεις, έχει τη δυνατότητα να περάσει με γενική βαθμολογία γύρω στο 11 με 12 και να εισαχθεί σε μία από τις θεολογικές σχολές της Ελλάδος, αυτός ο άνθρωπος, αφού ακολουθεί στα 4 χρόνια και περάσει επιτυχώς τα 50 περίπου μαθήματα που απαιτούνται για να πάρει το πτυχίο, ορκίζεται και είναι εν δυνάμει υποψήφιος να θέσει υποψηφιότητες στις επόμενες εξετάσεις και να διοριστεί ως θεολόγος καθηγητής. Αυτός είναι επικίνδυνος.
Διότι η θεολογία για μας είναι αφενός επιστήμη, όσον αφορά την επιστημονική κατάρτιση και τη γνώση, αλλά είναι και μια πνευματική εμπειρία όσον αφορά το βίωμα. Δεν μπορείς να θεωρήσεις την θεολογία αποκομμένη είτε από το ένα είτε από το άλλο. Και εδώ υπάρχει σύγχυση σήμερα. Ποια είναι η σύγχυση? Και στις δύο πλευρές έχουμε σύγχυση. Η μία πλευρά είναι ότι βρίθει το εκπαιδευτικό σύστημα από θεολόγους αθεολόγητους και αθέους και αντιχρίστους. Δεν είναι μόνο άθεοι, είναι και αντίχριστοι περισσότεροι. Δηλαδή βάλουν την Εκκλησία και τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, μπαίνουν στην εκπαίδευση θεολόγοι, που είναι αδιάβαστοι. Και είναι φυσικό επόμενο σε μία ερώτηση ενός παιδιού, ενός μαθητή, κάποιου εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα, κάποιου δηλαδή μη μημένου, σε κάποια ερώτηση να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, διότι δεν μελέτησαν, δεν έχουν μελετήσει. Για να μην πάω στο βίωμα, διότι έχουμε Αγίους που δεν είχαν επιστημονική γνώση. Έρχομαι λοιπόν στο διατάφτα. Στην παρούσα φάση το εκπαιδευτικό σύστημα νοσεί διότι δεν υπάρχουν πιστοί θεολόγοι. Δεν μπορεί να υπάρχει θεολόγος ο οποίος να παραμένει αλειτούργητος. Εάν ο θεολόγος, έλεγε ένας καθηγητής μου από το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν μυρίζει λιβάνι δεν είναι θεολόγος. Ασχέτως αν κάνει λάθη στην καθημερινότητα, το αυτό είναι ανθρώπινο και πτώσεις. Αναφέρομαι όμως στην πνευματική μυστηριακή ζωή. Δεν μπορείς, αν δεν ζεις στην Εκκλησία, εάν δεν μυρίζεις λιβάνι και δεν συμμετέχεις στα μυστήρια, να είσαι θεολόγος. Πώς λοιπόν θα διδάξεις θεολογία? Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι όσοι είδαν επαγγελματικά την ανέλυξη αυτή σαν μία θέση στο δημόσιο και είναι απόρρια μετά το τι συμβαίνει. Όσον αφορά όμως το θέμα το να υπεξαιρεθεί η θεολογία από τις πανελλαδικές, η θεολογία δεν είναι βασικό μάθημα, ούτε καν δευτέρας επιλογής μάθημα όσον αφορά την βαρύτητα της βαθμολογίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί όμως κάθε νέος, κάθε τελειόφυτος λυκείου να δώσει εξετάσεις πανελλαδικές. Εάν η βαθμολογία του είναι γύρω στο 11 με 12, αυτός είναι ο βαθμός τώρα που εισάγεται κάποιος στις θεολογικές σχολές της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακόμα χειρότερα, εάν είναι γύρω στο 10, για να μην πω πολύ πιο χαμηλά, όταν είχε φύγει το πλαφόν της βάσης του 10, εισέρχονταν στις ανωτάτες σχολές, ακαδημίες δηλαδή της θεολογίας, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, με 4 και με 5 ναι. Γενικό βαθμό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που εισέρχεται με 5 γενικό βαθμό, με άριστα το 20, είναι ο πλέον αδιάφορος. Πηγαίνει λοιπόν σε μια τέτοια σχολή, ενδεχομένως γιατί αναγκάστηκε να περάσει σε αυτήν, παίρνει το χαρτί, όταν βγαίνει έξω είναι άκρος επικίνδυνος να διδάξει. Και πού να διδάξει παιδιά, αυτές ψυχές που ρωτούν, που έχουν αναζητήσεις. Σε αυτά τα παιδιά λοιπόν μπαίνουν οι πλέον ακατάλληλοι. Και μετά αναρωτιόμαστε τι φταίει και γιατί το σύστημα οδεύει με τον τρόπο που οδεύει. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να στις θεολογικές σχολές τα παιδιά να εισάγονται από εκκλησιαστικές σχολές όπως η Αθωνιάδα, ας πούμε? Κοίταξε, Δημήτρη, η Αθωνιάδα είναι ένα εκκλησιαστικό λύκειο. Ναι. Η Αθωνιάδα είναι εκκλησιαστικό λύκειο. Εκεί λοιπόν κατ' εξαίρεση είναι επιλογή του μαθητή ο οποίος θα πάει να εμφυτίσει εκεί και να διδαχθεί. Δεν μπορεί αυτό να γίνει, διότι σε αυτή τη φάση απομονώνουμε την γνώση και την εκπαίδευση. Ενδεχομένως δηλαδή στην Αθωνιάδα δεν υπάρχουν γυναίκες. Να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες και κορίτσια που θέλουν να σπουδάσουν τη θεολογία. Δεν μπορούμε να θέσουμε αυτό λοιπόν τον απαράβατο κανόνα να μην εισέρχονται. Όχι, εντάξει, δεν είπα όπως η Αθωνιάδα να είναι, που στο Άγιο Όρος είναι άβατο για τις γυναίκες, αλλά να είναι σε αυτό το αντίποδο. Δηλαδή όσοι θέλουν να γίνουν θεολόγοι να είναι σε εκκλησιαστικές σχολές μόνο. Ναι. Από εκεί να παίρνουν θεολόγους. Έτσι παραμερίζουμε όμως με αυτή την έννοια, παραμερίζουμε την θεολογική επιστήμη, η οποία κατά τον Γρηγόριο το θεολόγο είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η θεολογική επιστήμη ως προς την επιστημοσύνη της είναι σε υψηλό επίπεδο και δεν έχει να μοιραστεί και να μοιράσει σε κανέναν. Όμως θα πρέπει κατά τη δική μου γνώμη να δώσουμε προτεραιότητα και μεγαλύτερη βάση στις επιλογές ενός εκάστοτων υποψηφίων. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση για το τι επιλέγει ο άλλος. Εάν επιθυμεί στο μηχανογραφικό δελτίο που συμπληρώνει να συμπεριλάβει τις θεολογικές σχολές ή τις ανωτάτες εκκλησιαστικές σχολές σήμερα στην πατρίδα μας, μπορεί να το κάνει. Αλλά θα έχει όμως
και τη συνέπεια αυτής της επιλογής. Ότι θα το κάνει αυτοβούλος και ελευθέρως και θα αντιλαμβάνεται ότι εισέρχεται σε έναν εκκλησιαστικό χώρο όπου η γνώση επιστημονική είναι κομμάτι ξεχωριστό, αφορά το πανεπιστήμιο, η οποία όμως επιστημονική γνώση για να μπορεί να αποδώσει πρέπει να συνοδηπορείται από μια εκκλησιαστική ζωή, να υπάρχει και το βίωμα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, επειδή ακόμη και σήμερα είμαστε μέσα στα πανεπιστήμια, εάν δείτε το περιβάλλον των φοιτητών της θεολογικής σχολής, θα αναρωτιέται κανείς, μα είναι θεολογία εδώ? Αναρωτιέται, είναι θεολογία εδώ? Δηλαδή... Μόνο θεολογία δεν μοιάζει. Ναι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πορευόμεθα, με αυτούς πορευόμεθα και θα πρέπει καθένας να θέσει τον εαυτό του πρώτων πυλών και των ευθυνών και να πει αποφασίζω αυτό, πρέπει να είμαι και υπόλογος για το τι θα ακολουθήσει και για τις περαιτέρω διαδικασίες. Μιας και μιλήσαμε για πανεπιστήμια και για θεολογικές σχολές, θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών που προωθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορούν να διδάσκονται Ισλαμικές σπουδές, το Ισλάμ δηλαδή, μέσα στη θεολογία, στη θεολογική σχολή? Δημήτρη και Νίκο, ψηφίστηκε. Ναι. Το έχουν ψηφίσει. Ψηφίστηκε ακριβώς. Το θέμα είναι, τον Αύγουστο που μας πέρασε, 2-3 μήνες πριν, παρευρέθην σε ένα συνέδριο στη Στερεά Ελλάδα με κάποιον καθηγητή, με έναν καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανήκε στην σεβαστή χωρία των καθηγητών που ψήφισαν αρνητικά στην δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος. Η οποία ήταν μειοψηφία, να πούμε εδώ. Η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ. 5 μόνο ψήφισαν αρνητικά. Ναι. Μόνο 5. Ανήκει λοιπόν στη χωρία αυτή των αρνητών να αποδεχθούν τη δημιουργία αυτού του τμήματος. Ναι. Το συγκεκριμένο τμήμα, κατά την δική μου κρίση, είναι καταδικαστέο και πρέπει να είναι καταδικαστέο. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι παλαιότερα, αρκετά χρόνια πριν, ένα παρόμοιο τμήμα της εποχής υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καινούριο αποκύημα τούτο. Υπήρχε παλαιότερα. Το οποίο λεγόταν, γιατί αυτό δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Ναι, υπήρχε στη Θεσσαλονίκη παλαιότερα ένα τμήμα, ένα παρακλάδι, το οποίο ανήκε στην, αν ενθυμούμε σωστά, στην παιδαγωγική σχολή, στο παιδαγωγικό τμήμα της φιλοσοφικής και όχι στη θεολογική. Όπου είχε να κάνει με ένα τμήμα Ισλαμικών σπουδών, στο παιδαγωγικό τμήμα, αν θυμούμε σωστά, της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε. Ναι. Αυτό λοιπόν κατά τη ροή του χρόνου σταμάτησε, έπαψε τη λειτουργία του. Τώρα λοιπόν ζητάει η θεολογική να αναβιωθεί αυτό και να επανέλθει. Ψηφίστηκε λοιπόν και είναι θέμα χρόνου. Όμως, με την ίδια λογική, γιατί να μην έρθει αύριο και ένας βουδιστής και να πει θέλω και εγώ να δημιουργηθεί ένα τμήμα βουδιστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης? Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ξέρετε τι αγώνα κάνουν οι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι ευσυνείδητοι άνθρωποι, ξέρετε τι καθηγητές, τι αγώνα κάνουν να διατηρήσουν τα τμήματα, τα ήδη υπάρχοντα. Τα δύο τμήματα στην Αθήνα και τα δύο τμήματα ως αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι αγώνα έγινε πριν τριετίας, τετραετίας, που έλεγαν θα γίνουν συγχωνεύσεις και θα υπαχθεί η θεολογική σχολή ως τμήμα της φιλοσοφικής. Τι αγώνας έγινε. Λοιπόν, και έρχεται τώρα η θεολογική εκ των έσω και γκρεμίζει αντί να οικοδομεί. Και γκρεμίζει. Προς τιμήν του ποιμαντικού τμήματος της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι οι καθηγητές αρνήθησαν να μπουν στη διαδικασία και το απέρριψαν. Έρχεται το θεολογικό τμήμα, το οποίο είναι πιο φιλελεύθερο. Πιο φιλελεύθερο, και έρχεται και το ψηφίζει. Μετά μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιο εκπαιδευτικό σύστημα, αφού εμείς οι ίδιοι θεολόγοι βγάζουμε τα μάτια μας? Και απ' την άλλη, δεν είμαι κάθετος. Θέλω να πω και τούτο. Δέχονται πιέσεις κάποιοι για να ψηφίσουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι μου έλεγε καθηγητής, ότι υπήρχαν αρχιερείς από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι υποστήριζαν την ίδρυση, τη δημιουργία του τμήματος αυτού, διότι υπάρχουν συγκλήσεις και αποκλήσεις στις περιφέρειές τους, στις Μητροπόλεις τους. Και ερωτώ τούτο, ένα απλό ερώτημα, στον εαυτό μου πρωτίστως. Είναι δυνατόν να θέλεις
από τα 10 παιδιά που έχεις στο σύνολό σου σε μία τάξη, σε μία μητρόπολη, σε μία περιφέρεια, να θέλεις να ικανοποιήσεις τα αιτήματα του ενός και ουχή των 9. Σε τι διαδικασία δηλαδή μπαίνει ο ανθρώπινος λογισμός? Μιλάμε για ανοιχτοσύνη, μιλάμε για πλουραλισμό, όμως παιδαγωγικά η ανοιχτοσύνη είναι αρετή και είναι μέθοδος προσέγγισης του άλλου, όμως με την προϋπόθεση ότι πρωτίστως έχεις διδαχθεί τα της ημετέρας πατρίδος και θρησκείας και αγωγής και νοοτροπίας. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις άνοιγμα στον άλλον όταν δεν γνωρίζεις εσύ ο ίδιος τι πιστεύει η δική σου πίστη, η δική σου γη, η δική σου πατρίδα. Αυτό είναι ανέντιμο και αυτό είναι και ανάρμοστο και είναι στοιχείο του καιρού. Όμως έχω την πεποίθηση, το σημειώνω ευθέως και δημοσίως, έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός θα έρθει και θα το καταρακώσει τούτο. Δημήτρη, από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή πραγματικά, Δημήτρη Λικούδη και Δημήτρη Σωτηρόπουλε, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Μία μέρα είχα αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα με ένα γνωστό μου ρασοφόρο, ο οποίος αφού μου έθεσε τις απόψεις του, οι οποίες είναι αντίθετες φυσικά με τις ισλαμικές σπουδές, μου είπε στο τέλος ότι ξέρεις Νίκο, για όλα αυτά που γίνονται δεν μιλούσα, αλλά ως εδώ, τώρα μιλάω, λέει, για τέτοιου είδους θέματα και προσπαθώ να αφυπνίσω. Όμως φίλοι συνομιλητές μου και φίλοι ακροατές, του είπα το εξής, του λέω πάτερ μου, μήπως το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό? Μου λέει ποιο? Το ότι τόσο καιρό δεν μιλούσατε, πάτερ μου. Μήπως τώρα είναι αργά για δάκρυα? Μήπως τώρα, Δημήτρη μου, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν όλοι εκείνοι που, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, την αδιαφορία τους και τη δειλία τους την παρουσίαζαν σαν κάτι ανώτερο, λέγοντας ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτά, για εμάς είναι τα πνευματικά και η προσευχή. Για να τα έχουν καλά με όλους? Μήπως λοιπόν δώσαμε δικαιώματα και παραχωρήσαμε έδαφος για τέτοιου είδους δράσεις? Να μου επιτρέψετε να προσθέσω σε αυτό το όμορφο που είπες, Νίκο, τούτο. Οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε υποστήριζαν τη μέση όδο. Ποτέ οι ακρότητες, ούτε οι υπερβολές προς τα θετικά, ούτε προς τα αρνητικά έφεραν αποτέλεσμα. Είμαι σύμφωνος και ακολουθώ την χωρία αυτή την εκκλησιαστική, η οποία λέγει τη μέθοδο αυτή, την ποιμαντική προσέγγιση, πρέπει να ακούγεται ορθόδοξος λόγος και από εκεί και πέρα να ακούγεται ορθόδοξος λόγος, να μην σταματούμε να φωνάζουμε, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν φέρνει τον εαυτό μας αντιμέτωπο με τον ίδιο τον εαυτό μας. Το έλεγε αυτό σε ένα πολύ ωραίο κήρυγμα του ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης. Να μην φέρνεις τον εαυτό σου αντιμέτωπο με τον εαυτό σου, δηλαδή με τον αδελφό σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Να φωνάζει κανείς με μέτρο. Να φωνάζει και να γράφει με μέτρο. Να υποστηρίζει την αλήθεια με μέτρο. Διότι ανθρωπίνος, ό,τι είναι να κάνεις, θα το κάνεις με μέτρο. Εάν θέλεις να κάνεις μεγαλύτερα και να κατακτήσεις υψηλότερα μέσω της προσευχής, έχεις τον τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συμβαδίζει και η δική σου η αντίσταση ως πνευματικού ανθρώπου, να συμβαδίζει η δική σου η αντίσταση, αλλά να υπάρχει και το όριο και το μέτρο. Διότι αν είναι αλόγιστος αυτή η αντίδραση, μετά γκρεμίζουμε αντί να χτίζουμε. Δηλαδή, συμφωνείς ότι υπήρξε όντως μια αδράνεια και μια διαφορία το προηγούμενο διάστημα ή όχι? Υπήρχε αδράνεια, υπάρχει αδράνεια ακόμη και σήμερα. Ναι. Και θέλω να πω και τούτο. Λέγω πολλές φορές, μήπως θα πρέπει η Εκκλησία μας, και το λέγω με πολύ αγάπη, διότι από το δημοτικό είμαι πάνω στο αναλόγιο και εκ των έσω, ομιλών εκ των έσω, μήπως θα πρέπει η Εκκλησία μας να ξαναδεί το θέμα της κατηχήσεως. Δηλαδή να αντικαταστήσει τα μικρά παιδιά φωνάζω στο κατηχητικό σχολείο και να παρισφύσουν οι μεγάλοι σε αυτό. Διότι δεν γνωρίζει ο κόσμος τι πιστεύει και με ποιο τρόπο πιστεύει. Να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε τα τελευταία χρόνια ο πάτερ Αθανάσιος με τη Λινέως, έτσι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Με τις κατηχήσεις. Ναι, κατηχήσεις σε ενήλικους, όχι μόνο στα μικρά παιδιά. Έχουμε ανάγκη, δεν γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Είμεθα άγευστοι. Το λέω πολλές φορές. Δεν έχουμε πάρει ούτε μυρωδιά από αυτό που λέγεται Ορθοδοξία. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις σημαία την ημιμάθεια και να φωνάζεις. Δεν μπορείς να, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βγεις να φωνάξεις κατά τη δημιουργία του τμήματος Ισλαμικών σπουδών όταν δεν γνωρίζεις τι σημαίνει Ορθοδοξία. Διότι τότε γίνεσαι γραφικός. Δεν είναι το θέμα να μας πουν γραφικοί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό το οποίο αγωνίζεσαι και φωνάζεις. Αλλά θέλω, για να μην αφήνω εντυπώσεις, να το πω δημόσια, με κάθε τίμημα και με κάθε υπευθυνότητα. Είναι καταδικαστέα η δημιουργία του τμήματος και ο Θεός να δώσει, θα έρθει και θα απορριφθεί
από τους ιδίους τους οι οποίοι το ίδρυσαν και θα γίνουν όνειρο στην κοινωνία αυτή, οι οποίοι ήδη προέβλεψαν και το δημιούργησαν. Πολύ χαίρομαι για αυτό που λες, Δημήτρη. Πολύ, πραγματικά. Και εγώ πιστεύω ότι θα αφήσει ο Θεός. Να περάσω λίγο. Δημήτρη, μπορώ, θες να πεις κάτι? Βέβαια. Ναι. Έχω να ρωτήσω κάτι ακόμα, αλλά... Ναι, έχουμε ώρα ακόμα, μην ανησυχείς. Περνάω λίγο πάλι σε πιο καθημερινά. Έχεις κάτι σχετικό με αυτό που λέγαμε, Δημήτρη Σωτηρόπουλε? Γιατί αλλάζω κεφάλαιο. Για την κατήχηση θα ήθελα να ρωτήσω. Πες τότε. Γιατί είπαμε να γίνει κατήχηση και σε νέους αλλά και σε μεγαλύτερους. Εγώ προσωπικά από δική μου εμπειρία, όπως και οι ιερείς που συνομιλώ, μου έχουν πει ότι όποτε έχουν προσπαθήσει να πούνε σε κάποιον, ειδικά μέσης και μεγάλης ηλικίας, ότι πρέπει να κατηχηθείς, να διαβάσεις την Αγία Γραφή έστω και όλα τα σχετικά, έχουν συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις. Θέλω να πω ότι ο εγωισμός ίσως σε αυτές τις ηλικίες τις μεγαλύτερες είναι πολύ μεγαλύτερος. Και πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε να κατηχηθούν? Ένα πρόσφατο παράδειγμα, και θα σας απαντήσω αμέσως, ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ένας ιερεύς εδώ στην Αθήνα, στην Αρχιεπισκοπή, φίλος, διοργάνωσε μία μεγάλη παρουσίαση και εκδήλωση μέσα στα πλαίσια της σχολής γονέων. Και μάλιστα επειδή ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, έγινε μεγάλη διαφήμιση και έπρεπε να το κάνει για να έρθει κόσμος. Έγινε την περασμένη Κυριακή. Δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, αλλά τον πήρα την επομένη και τον ρώτησα πώς πήγε. Και μου λέει, Δημήτρη, ήταν όλοι πάνω από 65 ετών. Κατάμεστο, μου λέει, ο χώρος του Δημαρχείου που έγινε, κατάμεστος. Ήταν πολλοί εκπρόσωποι και από τη Δημοτική Αρχή και από τους γύρω φορείς, αλλά μου λέει ήταν όλοι πάνω των 65 και 70 ετών. Και το θέμα ήταν σχολή γονέων και αναφερόταν σε υποψήφιους πριν μπουν στο γάμο αλλά και σε νέα ζευγάρια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ισόταμοι ακουόντων φωνάζουμε. Η δική μου εκτίμηση, Νίκο και Δημήτρη, είναι να αρχίσει η Εκκλησία να κάνει αυτό το άνοιγμα προς τους ενήλικες. Ναι. Δεν χρειάζονται πρέπει και μη, ούτε ναι και όχι. Να ανοίξει την αγκαλιά της, ενδεχομένως η κατήχηση δεν θα είναι η κατήχηση με την έννοια της των πρώτων χριστιανικών αιώνων, δηλαδή ένα και ένα ίσον δύο. Δεν θα είναι μια αριθμητική λογική και μια μαθηματική απόδειξη, αλλά θα είναι μια προσπάθεια συζήτησης των ίδιων των προβλημάτων των νέων. Και σε αυτή την συζήτηση μπορεί να παρισφρήσει η αλήθεια του Ευαγγελικού μηνύματος με απλό τρόπο. Όχι κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μία συζήτηση με πνεύμα ανοιχτοσύνης, με πνεύμα διαλογικό, και εκεί μπορεί η Εκκλησία να έλθει, επειδή θα ακούσει, αυτό είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα, ότι δεν ακούει. Επειδή θα ακούσει τα προβλήματα του κόσμου, θα μπορεί και να απαντήσει. Και πολλές φορές απαντάμε όταν ξέρουμε να ακούμε. Μάλιστα. Περνάω λίγο σε ένα άλλο ερώτημα τώρα. Μας έχει έρθει από την προηγούμενη εκπομπή μας, εκκρεμή κατά κάποιο τρόπο, και αναφέρεται, Δημήτρη Λυκούδη, στα γενέθλια, περί γενεθλίων λοιπόν και εορτασμού τους πανηγυρικά πολλές φορές και εορτασμού της ονομαστικής εορτής ακόμα, με ξέφρενα πάρτι, αλλά ποτέ δεν κάνουμε έναν λόγο στο βίο του Αγίου, του οποίου το όνομα φέρει το παιδί. Τι απάντας πάνω σε αυτό? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμή Αγίου ίσον μίμησης Αγίου. Έτσι. Αλλιώς δεν τιμάμε τον Άγιο. Να εκλείψει τώρα η χείριστη και η κάκιστη αυτή συνήθεια, να εκλείψει τώρα. Να εορτάζουμε τα γενέθλια. Από πού και πού? Από πού και πού? Πού το βρήκαμε τούτο? Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη θεολογία, δεν υπάρχει ούτε καν στην Ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Δεν υπάρχει εορτή γενεθλίων. Έρχεται ο εορτολογικός κύκλος της Αγία μας Εκκλησίας και τιμά τα γενέθλια συγκεκριμένες φορές το χρόνο, ελάχιστες. Το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, της κυρίας Θεοτόκου, ελάχιστες, επειδή έχουν άμεση συνάφεια μέσα στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας μας. Και μόνον. Όχι όμως την ημέρα του γενεθλίου, γενικότερα την φάση που έχει η ημέρα αυτή μέσα στον εορτολογικό κύκλο. Όσον αφορά την καθημερινότητα, είναι καταδικαστέα και απορριπταία κάθε τέτοια κίνηση. Δεν ανήκει, δεν χρησιμοποιείται, δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τέτοια εορτή χριστιανούς. Είναι δεδομένο και κάθετο αυτό, η Εκκλησία μας το λέγει. Ας μην νομίζει κανείς ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός όταν εορτάζει γενέθλια. Δεν έχει καμία σχέση. Και έρχονται εδώ οι αντιφρονούντες και λέγουν,
Από πότε η Εκκλησία μας δεν θέλει τη χαρά ενός σπιτιού που γεύεται και κάνει μια μεγάλη έτσι δεξίωση ή μια μεγάλη εορτή ένα εκατό των γενεθλίων των τέκνων αυτής. Χαρά δεν γίνεται. Από πότε η Εκκλησία αναντίθεται στη χαρά? Είναι χαρά ψεύτικη. Διότι έτσι εμπέζουμε τους Αγίους. Έχουμε η ονοματοδοσία, Νίκο Δημήτρη αγαπητοί ακροατές, στην Ορθόδοξη Εκκλησία η ονοματοδοσία έχει αυτόν τον σκοπό. Να υπενθυμίζει στο βρέφος που χρήεται και βαπτίζεται στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, να του υπενθυμίζει ότι φέρει ένα όνομα. Και αυτό το όνομα είναι ο προστάτης Αγιός του, τον οποίον πρέπει κατά τον Ιερό Χριστόστομο που σας προανέφερα να τον μιμηθεί. Κάθε λοιπόν εορτή, η οποία δεν αποδίδεται στην εορτή του Αγίου που φέρει το όνομα, αλλά στα γενέθλια του βρέφους ή του μεγάλου παιδιού πλέον, κάθε εορτή λοιπόν που αναφέρεται στα γενέθλια εμπέζει τον ίδιο τον Άγιο, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνοορθόδοξη παράδοση, είναι από κύμα δυτικής θεολογίας, είναι ξένος στην ίδια τη φύση την ελληνική και την εκκλησιοκεντρική. Δεν έχει καμία κοινωνία με εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς, καμία κοινωνία. Και θα μπορούσαμε να πούμε, Δημήτρη, ότι η μέρα των γενεθλίων, αν θέλουμε να το πούμε, του χριστιανού είναι η μέρα της βάπτισής του, την ημέρα δηλαδή που αποτάχθηκε το σατανά και συντάχθηκε με τον Χριστό. Σαφέστατα, γι' αυτό και λέγουμε όταν τελειώσει η βάπτιση, πολλοί ιερείς, οι πλέον παραδοσιακοί, οι παλαιότεροι που λέγω εγώ, το λέγουν. Του λέει, σήμερα γεννήθηκες και αναγεννήθηκες μέσα από την κολυμβήθρα αυτή. Σήμερα ξεκινάει και άρχεται επισήμως η πνευματική σου ζωή. Αυτή η οποία σε κάνει άνθρωπο πραγματικά. Ο άνθρωπος αναγεννάται μέσα από το μυστήριο της βάπτισης, διότι τότε ξεκινάει και άρχεται η ζωή του, η επίγειο ζωή, η οποία όμως είναι ορθόδοξος ζωή. Και ένα καυτής της ορθοδόξου βιωτής που άρχεται από την ημέρα της βαπτίσεως, αυτός ο άνθρωπος είναι εν δυνάμει Άγιος και εν δυνάμει ουρανοπολίτης. Μετέχει λοιπόν των ακτίστων ενεργειών του Θεού, μετέχει εκουσίως και ακουσίως, και αυτός ο άνθρωπος είναι εν δυνάμει ουρανοπολίτης της Βασιλείας του Θεού. Πολύ ωραία. Πριν πάρει πάλι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος το λόγο, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, ο Δημήτρη Λικούδη, σε κάτι το οποίο είχε πει κάποιος άλλος παιδαγωγός και έλεγε ότι τα μικρά παιδιά, από μικρά έλεγε, έχουμε μάθει να τα διώχνουμε από το σπίτι. Έχουν γενέθλια, έχουν γιορτή, τότε κανονίζουμε σε ποιο μέρος θα κόψουν τούρτα, σε ποιο μέρος θα πάμε να κάνουν ένα πάρτι, ένα κέρασμα, με αποτέλεσμα στο υποσυνείδητο του παιδιού μας να περνάει η αντίληψη πως όταν γιορτάζουμε κάτι φεύγουμε από το σπίτι. Όταν λοιπόν έλεγε από μικρά εμείς οι ίδιοι τα διώχνουμε έξω, τότε γιατί όταν μεγαλώσουν περιμένουμε να είναι παιδιά συμμαζεμένα, παιδιά με σοφροσύνη και καλή οικογενειάρχης, και απορούμε γιατί όλο γυρνάνε αριστερά και δεξιά και μπλέκουν εκεί που μπλέκουν πολλά παιδιά τέλος πάντων. Τι απαντάς πάνω σε αυτό? Είναι μια ωραία ανάλυση, έτσι όπως το θέτει. Είναι μια ωραία περισσότερο ψυχολογική ανάλυση, η οποία εδραιώνεται στην εισρωή της εικόνας αυτής στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και εκεί εγκαθιδρύεται και εκεί λειτουργεί άμα το χρόνο και προϊόντος του χρόνου. Όμως θα πρέπει σε αυτό το σημείο να προσθέσω και κάτι ακόμη. Μ' αρέσει αυτό που αναφέρατε. Θέλω όμως να προσθέσω και κάτι. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο παιδαγωγός που αναφέρεται εξαίρει αρνητικά ασφαλώς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φράση, ναι, την αγωγή των γονέων που δίδουν στα παιδιά. Αυτό που λέμε παιδαγωγία εν Χριστώ. Για να είναι η παιδαγωγία εν Χριστώ, πρέπει να είναι δια Χριστών, δηλαδή να περνάει μέσα από τον Χριστό. Δεν μπορεί κάθε γονεύς να περιμένει να παιδαγωγήσει το παιδί του στην ηλικία των 10 και 15 ετών. Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, εάν φυτέψεις κάτι, θα προσπαθήσεις από μικρό που θα το φυτέψεις να βάλεις ένα υποστήλωμα, να βάλεις μία βακτηρία δίπλα του, ούτως ώστε αυτό να ανυψωθεί σε μία όρθια στάση, σε μία ολόησια στάση, να μην στραβώσει από μικρό. Δεν μπορείς όταν φτάσει ένα κλαδί, όταν ανέλθει και έχει στραβώσει, μετά δεν διορθώνεται η κατάσταση. Όχι ότι είναι αδύνατον, αλλά η καθημερινή πείρα και η ιστορία διδάσκει ότι σχεδόν είναι αδύνατον, σχεδόν είναι αδύνατον. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θέλω να προσθέσω και τούτο, το οποίο έχει άμεση σχέση. Το λέγω πολλές φορές, μπορεί η ορθόδοξη θεολογία να μην το αποδέχεται καθ' ολοκληρία, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια κατ' εμέ. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για γάμο. Που σημαίνει ότι δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι και δεν είναι έτοιμοι όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ούτε πατέρες ούτε μητέρες. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή, εάν θα ακολουθήσει κανείς την άγαμη ή την έγαμη ζωή,
και η επιλογή της συζύγου ή του συζύγου έχει βασικότατο και περισπούδαστο ρόλο. Δεν χαρακτηρίζουν τυχαία οι πατέρες ότι ο σαν να ψάχνεις και να σμιλεύεις τον πολύτιμον Μαργαρίτη είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ως τον πολύτιμον Μαργαρίτη τον χαρακτηρίζουν. Διότι ή σε πάει στον παράδεισο ή δεν σε πάει στον παράδεισο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σε αυτή την φάση θα πρέπει να είσαι σίγουρος και έτοιμος εάν μπορείς να αναλάβεις αυτόν τον παιδαγωγικό ρόλο που σημαίνει πατέρας ή μητέρα. Δεν μπορείς να γίνεσαι γονεύς χάρη του Θεού. Συνεργεία βέβαια ανθρωπίνης βουλήσεως και να περιμένεις να έλθει η εκκλησία ή το σχολείο να κάνει αυτά τα οποία εσύ δεν έκαμνες. Εκεί λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δημήτρη Σωτηρόπουλε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δημήτρη αν οι γονείς, ο ρόλος των γονέων που είπαμε πριν για τα παιδιά τους μπορεί να υποκαταστήσει ή όποια κατήχηση κάνουν αυτοί στο σπίτι τους, στα παιδιά, μπορεί να υποκαταστήσει με κάποιο τρόπο την κατήχηση στην εκκλησία. Γιατί έχω εγώ περιπτώσεις γονέων οι οποίοι λένε ότι θα μάθουμε εμείς το παιδί μας όσα πράγματα χρειάζονται για το Θεό. Δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε κατηχητικό, ούτε να έχει κάποια άλλη επαφή. Μπορεί να γίνει αυτό? Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερεύς, ο ορθόδοξος ιερεύς, παραμένει μία σημαία για τα μάτια των παιδιών. Παραμένει μία σημαία. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρός, όταν έβλεπα ιερέα στα 100 μέτρα έτρεχα να του φιλήσω το χέρι. Θεωρούσα ήταν ιδιαίτερη ευλογία. Έτσι μας δίδαξαν. Έτσι το κρατήσαμε. Και έτσι και εμείς θέλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους. Ο ορθόδοξος ιερεύς και γενικότερα η Εκκλησία έχει το δικό της ρόλο. Κανείς δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Είναι άλλη η θέση του πατέρα και της μητέρας ως προς την αγωγή μέσα στο σπίτι. Είναι άλλος ο λόγος του ρασοφόρου ιερέα μέσα στην Εκκλησία είτε απ' έξω. Έχει άλλη βαρύτητα. Και πολλές φορές το στήριγμα που δίνει ένας ιερεύς με το ορθόδοξο ράσο, το οποίο πολύ καταπολεμείται, με το ορθόδοξο ράσο, και ένας ιερεύς ο οποίος είναι παραδοσιακός ιερεύς που λέγω εγώ και όχι μοντέρνος ιερεύς, διότι έχουμε και τέτοιους. Ναι. Ένας παραδοσιακός ιερέας λειτουργεί πάντοτε υποσυνείδητα στο παιδί σαν μια ασφαλιστική δικλίδα. Του τέστην, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, μάθε στο παιδί σου αυτό που πρέπει και θα είναι σαν το ποτισμένο ξύλο. Θα παραμένει νοπό στη σκέψη και στην καρδιά του αυτό που του δίδαξε. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος παιδαγωγός μας, και τι μας λέγει? Τα παιδιά είναι σαν τα σφουγγάρια. Αυτό που του δίνεις το ρουφούν, το εισπράττουν και μένει ανεξίτηλο από του νυν και ως του αιώνος. Δεν φεύγει αυτό ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ αυτό. Διότι διαφορετικά, εάν Δημήτρη, Νίκο και αγαπητοί ακροατές περιμένουμε να θέσει ο καθένας τον ρόλο στην αντίπερα όχθη, να αποποιηθεί δηλαδή των ευθυνών του, τότε κινδυνεύουμε να κάνουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δίνουμε πολύ μεγάλο αγώνα στην τρικυμία να περάσει το καράβι και μόλις φτάσει στο απάνεμο λιμάνι εκεί και βουλιάζει. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Μιας και μίλησες για ιερείς οι οποίοι είναι παραδοσιακοί ας πούμε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχω δει να γίνεται πρόβλημα σε πολλά κατηχητικά πλέον. Βλέπουμε δηλαδή κάποιους νέους ιδιαίτερα ιερείς οι οποίοι διδάσκονται μια εξυγχρονισμένη ας πούμε και μια διαφορετική μορφή κατήχησης στα παιδιά. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα πρόβλημα μεταξύ των εφήβων ειδικά και των νέων είναι η σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Έχω δει λοιπόν με έκπληξη μεγάλη προσωπικά αυτό να υπάρχουν κατηχητές και ιερωμένοι και λαϊκοί οι οποίοι να λένε στα παιδιά ότι εντάξει δεν είναι και κάτι κακό αυτές οι σχέσεις, ελάτε να τα πούμε με ένα πνεύμα ας πούμε προόδου που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Και πραγματικά εγώ απορώ γιατί πολλές φορές αυτοί διαστρεβλώνουν και το ίδιο το νόημα της Αγίας Γραφής. Πώς μπορούν κάποιοι να επιλέξουν ας πούμε αν μπορεί να γίνει αυτό έναν κατηχητή και να αποφύγουν όλους αυτούς? Συμφωνώ απόλυτα και πάλι λίγα λέγεις. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Είναι περισσότεροι ακατάλληλοι παρά οι κατάλληλοι. Όσον αφορά την παιδαγωγία των Χριστών.
Αλλά έρχεται όμως η Θεία Χάρις και εκεί που υπάρχουν τα ελείποντα τα αναπληρώνει. Αυτό είναι εμπειρία πνευματική που τη βλέπουμε όλοι καθημερινά. Δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει αυτό που κάνει. Έρχεται η Θεία Χάρις και αναπληρώνει. Όμως, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου πρωτίστως, η πραγματικότητα είναι αυτή, Δημήτρη, που προανέφερες. Και ακόμα χειρότερη. Αλλά υπάρχει και ένα έλλειμμα το οποίο δεν μπορεί να πληρωθεί και να επανδρωθεί από ανθρώπους φαντάσματα, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πώς θα γίνει? Και ανέφερα τις προάλλες σε μία ομιλία μου, θέλω να το πω και τώρα. Ήμουν στην Εύβοια ιεροψάλτης στα γυμνασιακά μου χρόνια. Και είχα πάει να ψάλω σε ένα ναό που έψαλα, ήταν ο βασικός ναός που έψαλα, ο οποίος ναός λειτουργούσε σε ένα μικρό χωριό της Νότιας Εύβοιας, 300 κατοίκων, μία φορά το μήνα. Διότι δεν υπήρχε ιερεύς βασικός στην ενορία αυτή, αλλά ερχόταν από ένα γειτονικό χωριό. Όταν λοιπόν ήρθε σε ένα μνημόσυνο και λειτουργήσε ο οικείος επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πήντησε σε όλους αυτούς που ήταν από κάτω στο εκκλησίασμα και οι οποίοι του έλεγαν γιατί δεν έχουμε λειτουργία κάθε Κυριακή. Και τους λέγει, το θυμάμαι ως αν και χθες, με ρωτάτε και μου κάνετε παράπονα γιατί δεν σας φέρνω ιερέα κάθε Κυριακή. Μα πού να τον βρω τον ιερέα, λέγε. Εγώ να τον γεννήσω εγώ τον ιερέα, τους είπε ο Δεσπότης. Πόσες γιαγιάδες και πόσες μανάδες είστε από κάτω. Ποια από σας άφησε το παιδί σας να έρθει στην εκκλησία να γίνει ιερεύς? Πολύ σωστά. Και ποια από εσάς άφησε το παιδί σας να έρθει, όχι ιερέας να γίνει, να ανέβει στο ψαλτήρι? Και να το πω και χειρότερα. Ποια από εσάς μητέρα και γιαγιά άφησε το παιδί της να εισέλθει στο ιερό βήμα να κρατήσει τη λαμπάδα στο Ευαγγέλιο και στην μικρά και μεγάλη είσοδο, που βάζατε ταμπέλες ότι θα γίνει καλόγερος και θα γίνει παπάς και αυτομάτως οδηγούσατε σε μια κοινωνική απομόνωση μέσα στην τοπική κοινωνία αυτών των νέων? Λοιπόν, εκ των ενόντων η Εκκλησία λειτουργεί. Αυτούς έχει. Αυτό λειτουργεί. Υπάρχει πρόβλημα. Η λειψανδρία είναι το μεγαλύτερο, η ικανή λειψανδρία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας. Έχω όμως την πεποίθηση, επειδή η ορθόδοξη πίστη μας είναι ζώσα πίστη και άκρος πνευματική πίστη, Δημήτρη και Νίκο, αγαπητοί ακροατές, έχω την βεβαία πεποίθηση ότι εκεί που υπάρχουν τα ελλείμματα έρχεται η Εκκλησία, η Θεία Χάρις και τα αναπληρώνει. Και να πω και τούτο παρακαλώ. Υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία, υπάρχουν δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο άκρος παραδοσιακός, ο οποίος στηρίζεται στον τύπο και όχι στην ουσία. Του τέστην, πας να εξομολογηθείς και σου λέει ο ιερεύς, έκανες αυτό το αμάρτημα, αυτό, το πηγάλιο λέει τόσο κανόνα, γι' αυτό τόσο κανόνα, σου κάνει το λογαριασμό, σου λέει 2 χρόνια έξω από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι ένας σχολαστικισμός. Δεν τον θέλει η Ορθόδοξη Θεολογία, υπάρχει όμως δυστυχώς. Ο Γερόντας Πέσος πάνω σε αυτό που λες έλεγε: ας μην κάνουμε κανόνια τους κανόνες της Εκκλησίας και πυροβολούμε τους ανθρώπους. Έτσι. Ναι. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας, πολύ σωστά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός που προανέφερε ο Δημήτρης. Μία μοντέρνα ρασοφόρα διάταξης, η οποία έρχεται και λέγει: επιτρέπονται όλα, ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Δεν είναι και αυτό ορθόδοξο και αυτό είναι καταδικαστέο. Γι' αυτό και μίλησα περί μέσης πορείας του χριστιανού. Και σε αυτή τη φάση θέλω να το τονίσω, διότι μας ακούν πολλοί νέοι, ο σταθμός έχει μεγάλη απήχηση στους νέους, θέλω να πω και τούτο. Πρέπει να λέγουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η προγαμία σχέση είναι αμαρτία για την Εκκλησία. Όμως ποτέ η Εκκλησία δεν απαγόρευσε την αγάπη και το συνέστημα του έρωτος με την αγαθή, με την θεία αυτή καταβολή τους στους νέους. Εάν δεν ερωτευτούν και δεν αγαπήσουν στην νεανική ηλικία, πότε θα ερωτευτούν και θα αγαπήσουν? Όχι όμως ως προς την πράξη, αυτό είναι άλλο θέμα. Πρέπει να παρουσιάζουμε την αλήθεια, αλλά στο σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Καταδικάζονται οι προγαμίες σχέσεις ως αμάρτημα πορνείας πριν το γάμο, αλλά δεν είναι κακό ένας νέος να γνωρίσει κάποιον άλλον. Μία νέα να γνωρίσει κάποιον άλλον και αντιστρόφως, όχι όμως με την έννοια της ολοκληρωμένης σχέσης. Είναι καλό να έλθει σε μία επαφή με τον άλλον γνωριμίας, να γνωρίσει, να ανοιχτεί, να μπορέσει, όπως έλεγε ο Καβάφης, να βρει απήχημα και απόκεντρο η καρδιακή ενατένιση του ενός στον άλλον. Θέλει βέβαια στις μέρες μας πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη προσοχή για να μείνει εκεί, έτσι δεν είναι? Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και ποτέ κανείς δεν προέτρεψε τους νέους να το κάνουν χωρίς μέτρο, χωρίς προϋποθέσεις. Όμως θεωρώ ότι είναι το ίδιο
πολύ οξύμορον να λέγουμε ότι οι προγαμίες σχέσεις είναι αυτό που είναι αμαρτία, αλλά να σταματάμε εκεί. Δεν δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα να έλθει και να συζητήσει μαζί σου. Λέγεις όμως την αλήθεια, δεν κρυβόμαστε. Λέγεις ότι η Εκκλησία λέγει ότι οι προγαμίες σχέσεις είναι αμαρτία. Δεν το συζητάμε, κλειδώνει αυτό. Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Αυτό κλειδώνει, το είπε ο Χριστός, τελειώνει εκεί το θέμα. Και από εκεί και πέρα όμως συζητάμε ότι δεν είναι κακό να έρθεις σε επαφή και σε γνωριμία με τον άλλον. Διότι αν δεν γνωρίσεις τον άλλον, αν δεν το γνωρίσεις τον τρόπο που σκέπτεται, τον τρόπο που σου ομιλεί, εάν δεν το γνωρίσεις λίγο καιρό πριν και το γνωρίσεις σαν ημέρα του γάμου σου, τότε να μην μετά αναζητάς τις ευθύνες. Διότι το άλλο πρωί που ξύπνησες μετά το πρώτο βράδυ αντιλήφθηκες ότι είναι παράξενος και περίεργος σε σχέση με αυτό, με την εικόνα που είχες πριν το γνωρίσεις. Ναι. Δημήτρη, για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα και να συμπληρώσω σε αυτό που σε ρώτησα πριν. Είπαμε πριν ότι λες ότι, όπως είναι το λογικό, ας πούμε ότι οι προγαμιές σχέσεις σύμφωνα με την Εκκλησία μας είναι αμάρτημα. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως σου είπα, υπάρχουν πολλοί νέοι ιερείς οι οποίοι λένε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα, ζούμε σε μια άλλη εποχή και δεν μπορούμε να προβάλλουμε αυτές τις απόλυτες αντιλήψεις στα παιδιά και στους νέους. Και μάλιστα κάποιοι το κάνουν ακόμα χειρότερο, λέγοντας διάφορα βλάσφημα κατά τη γνώμη μου πράγματα, όπως ας πούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι έρωτας, να ερωτευτούμε τον Χριστό, και δεν το λένε με την άποψη του θείου έρωτα, όπως το λένε πολλοί αγιώρητες πατέρες, αλλά με έναν τρόπο ασεβή. Δηλαδή, κάνουν κάποιες αναφορές που εμένα προσωπικά με σκανδαλίζουν, όπως και πολλούς άλλους. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς, να απαντήσουμε δηλαδή σε αυτό που λένε, ότι τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει και δεν μπορούμε να λέμε αυτά τα πράγματα στους νέους, αλλά πρέπει να τους πούμε κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να αλλάξει και ο νους ο δικός τους με τον τρόπο που σκέπτονται. Διότι για μας Ορθοδόξους τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά η αλήθεια παραμένει αλήθεια. Και αλόβητης των χρόνων. Για τον απλούστατο λόγο ότι η αλήθεια η δική μας δεν είναι δόγμα. Δεν είναι μία αναφορά σε αξίες. Η αλήθεια του Ορθοδόξου πιστού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και τι λέγει η Αγία Γραφή? Ιησούς Χριστός χθες, σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας. Η διαχρονική αλήθεια που ονομάζεται ως πρόσωπο Ιησούς Χριστός δεν έχει να κάνει ούτε με χώρο ούτε με χρόνο. Δεν επηρεάζεται από χώρο και χρόνο. Και με αυτή την έννοια οι αλήθειες που πηγάζουν από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παραμένουν διαχρονικότατες. Είναι καλόν να τονίζουμε την αλήθεια ως έχει. Δεν την αφισβητούμε, δεν την πειράζουμε. Αυτό ανήκει σε άλλους οι οποίοι είναι άγευστοι σε αυτά τα θέματα. Δεν την πειράζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν της Εκκλησίας, αναφορικά με αυτό που θέσατε, είναι ότι οι προγαμιαίες σχέσεις παραμένουν και είναι μέγα αμάρτημα και ολίσθημα. Τέλος, το κλειδώνουμε εκεί. Από εκεί και πέρα είναι καλόν και πρέπει να δώσουμε το έναυσμα στους νέους να γνωρίσουν κόσμο, με την έννοια να έρθουν σε μια διαλογική σχέση με τον άλλον. Να γνωρίσουν, βλέπουμε ανθρώπους σήμερα φοβισμένους. Έχετε αντιληφθεί σήμερα στην καθημερινότητά μας ανθρώπους φοβισμένους, οι οποίοι δεν βγαίνουν από τον εαυτό τους να πλησιάσουν τον άλλον. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την αμοιβαία υποστήριξη, με την αμοιβαία εύθυνα που πρέπει να δώσουμε και να προσδώσουμε στον καθένα. Να προσεγγίσει τον άλλον με όρια ασφαλώς. Αλλά δεν είναι κακό αυτή η ανοιχτοσύνη προς τον άλλον, με όρια πάντοτε. Τα όρια τα θέτει η Εκκλησία. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Θέτει όρια. Και ποια είναι αυτά τα όρια? Τα όρια που θέτει η Εκκλησία στο συγκεκριμένο θέμα, δεν θέλω να φύγω από την κουβέντα μας, θα το αναφέρω επιγραμματικά. Τα όρια που θέτει στο συγκεκριμένο θέμα είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας ενός εκάστου, του προσώπου, και πρωτίστως ο σεβασμός του δικού σου προσώπου ως σώμα, ως ψυχή ζώσα και σώμα ναός του Αγίου Πνεύματος. Εάν λοιπόν κάθε νέος, κάθε νέα έχει αυτά στο νου του, από εκεί και πέρα μπορεί να προσεγγίσει τον άλλον, να τον γνωρίσει, όχι βέβαια κατηδίαν, σε μια διαλογική σχέση, σε μια ανοιχτή συζήτηση, φτάνει όμως να έχουμε κατά νου την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ασυζητητή, ότι η προγαμία σχέση είναι αμαρτία. Νομίζω είναι σαφές αυτό και καλό θα είναι να το έχουμε υπόψη μας, έτσι ώστε να μην
οριοποιούμε κάποια πράγματα προκειμένου να φέρουμε με κάθε κόστος τους νέους στην Εκκλησία, οι οποίοι από ό,τι έχω δει και από προσωπική εμπειρία, όσοι ήρθαν με αυτόν τον τρόπο στην Εκκλησία, κάποια στιγμή φύγανε κιόλας. Γιατί άμα δεν ικανοποιήσεις κάποια απέτησή τους όπως είναι αυτή, θα σκοθούν να φύγουν. Μεγάλη αλήθεια, και πάνω σε αυτό ο γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Μακαριστός, έλεγε ότι δεν θα πρέπει να παραποιούμε την ορθόδοξη αλήθεια, διότι τότε μπορεί να φωνάζουμε κόσμο, να μαζεύουμε με κόσμο, να τους φέρνουμε στην πηγή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν τους δίνουμε να πιούν νερό. Τους φτάνουν μόνο στην πηγή και από εκεί και πάλι είναι θέμα χρόνου να ξαναεπιστρέψουν εκεί που ήταν. Και εδώ να πω και κάτι σχετικό με αυτό, ότι και σε άλλα δόγματα όπως οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες και άλλοι που εξυγχρόνισαν σε εισαγωγικά αυτά τα θέματα για να έρθει περισσότερος κόσμος στην Εκκλησία και ειδικά νέοι, το αποτέλεσμα ήταν, όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή με τον Νίκο προηγούμενη, να φτάσουμε στο σημείο να πουλούνται σήμερα οι εκκλησίες και να μετατρέπονται σε μπαρ και σε ξενοδοχεία λόγω έλλειψης πιστών. Ακριβώς. Εκεί οδηγεί η αποσμίκευση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έλεγε σε αυτό το σημείο ο μακαριστός, ο Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο γέροντας, έλεγε ότι σκοπός της εκοσμίκευσης της Εκκλησίας στον παρόντα αιώνα δεν είναι άλλος παρά όχι να αδειάσουν οι εκκλησίες, να γεμίσουν οι εκκλησίες, αλλά από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ Νίκο δεν έχω κάτι άλλο θα, να θα ρωτήσω σου, τον αγαπητό Δημήτρη. Θα σου γεννηθούν φαντάζομαι κι άλλα σε λίγο, περίμενε. Δημήτρη, τι απαντάς στο χιλιοϊπωμένο ερώτημα και στο χιλιοαπαντημένο επίσης, αλλά πάντα επίκαιρο, για το πόσο κακό κάνει τηλεόραση? Πριν απαντήσει, συγγνώμη, γιατί είναι άλλο ένα ερώτημα που είναι στο ίδιο μήκος κύματος, για το φαινόμενο δηλαδή που βλέπουμε παιδιά ακόμα και προσχολικής ηλικίας να είναι όλη μέρα με ένα τάμπλετ στο χέρι χωρίς να νοιάζεται κανείς τι κάνουν αυτά τα παιδιά και τι βλέπουν, με τι ηλεκτρονικά παιχνίδια ασχολούνται και γενικότερα πόσο κακό γίνεται μέσα στις ψυχές τους. Έλεγε ο μακαριστός Αυγουστίνος ο Καντιώτης, κλείστε τις τηλεοράσεις. Το έλεγε πριν 100 χρόνια περίπου. Και ποιος τον άκουγε, Δημήτρη? Κανείς δεν τον ακούγε. Κλείστε τις τηλεοράσεις, να το αποτέλεσμα. Θέλω να πω τούτο. Έχω καταθέσει γραπτά σε πολλά κείμενα την προσωπική μου γνώμη, ας είναι σκληρή, η οποία λέγει και καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και των ΜΜΕ είναι πρόδρομος δαιμονισμού, κατά τη δική μου κρίση. Και είναι πρόδρομος δαιμονισμού όχι διότι έχουμε κανένα προφητικό χάρισμα, το λέγουμε εκ των συφραζομένων στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά? Όταν ο άνθρωπος κλείνει και επικεντρώνει τη ζωή του μπροστά σε μία οθόνη, τότε αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι κύβδηλο και ψεύτικο. Αρέσκεται όμως αυτό. Γνωρίζω ότι είναι ένα είδωλο αυτό. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο άνθρωπος μετά τον Παράδεισο ζει σε μία φανταστική ζωή, δεν είναι πραγματική. Πάντοτε σε σύγκριση με την παραδείσια, την προτέρα ευγένεια που είχε και την παραδείσια κατάσταση. Ζούμε λοιπόν και ξενοδοχούμε, ξενοδοχούμεθα εδώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος και λέει: όχι μόνο ξενοδοχούμεθα, αλλά είναι και ψεύτικος κόσμος. Φανταστικός με την έννοια της διάκρισης ακτίστου και εκτιστού. Σε αυτήν λοιπόν την φανταστική ζωή και πραγματικότητα, θέλω να πω τούτο. Είναι δαιμονισμός, πρόδρομος δαιμονισμού, αυτή η αποχάβνωση του νου, αυτή η ανεπάρκεια της πνευματικής κυριότητας του ανθρώπου να επισφραγίσει κάθε τι που υπάρχει γύρω του μέσα από μία εικόνα. Όταν δε κλείσει η εικόνα είτε στο τάμπλετ είτε στον υπολογιστή είτε στην τηλεόραση, το κενό που νιώθει και αποκομίζει κάθε μύστης αυτής της εικόνας, κάθε θεατής, είναι τεράστιο. Πολλές φορές δεν το εξωτερικεύει. Αυτό όμως έρχεται και εσωκλείεται μέσα του, έρχεται και αποθηκεύεται μέσα του. Και τότε φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση εξάρτηση από αυτό, το οποίο όμως κατά βάθος γνωρίζουν ότι είναι ψεύτικο. Εν κατακλείδη έχουμε έναν νέο Έλληνα, κατά τη δική μου κρίση, ο οποίος αρέσκεται να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αρέσκεται σε αυτό. Γνωρίζει ότι αυτό που βλέπει είναι ψεύτικο, αλλά αρέσκεται σε αυτό. Ξέρετε σήμερα πως οι νέοι ξημεροβραδιάζονται στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο. Δεν γνωρίζουν ότι είναι ένα ψεύτικο αποκύμα της τεχνολογίας. Το γνωρίζουν. Υπάρχει πνευματική ζωή μέσα στο διαδίκτυο? Οι πατέρες λέγουν πως όχι. Υπάρχουν ερεθίσματα πνευματικής ζωής. Αυτό και διακονούμε εμείς. Ναι. Αυτό και διακονούμε. Αυτά τα ερεθίσματα διακονούμε
ως σαν φωτολαμπίδες τις πετάμε σαν ερεθίσματα. Αλλά δεν υπάρχει πνευματική ζωή ολοκληρωμένη μέσα από το διαδίκτυο και από την εικόνα και από την τηλεόραση. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι ειδωλώνεστε η εικόνα. Και όταν έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι είδωλο, δηλαδή κάλπικο, ψεύτικο, επίπλαστο, επιδερμικό, αποχαυνώνει το νου, εάν δε περάσει η αποχάυνωση του νου στην αποχάυνωση της καρδίας, που κατά τους πατέρες τους νοηπτικούς ονομάζεται πόρος η καρδίας, δηλαδή αναισθησία πνευματική, τότε χάνεται η εικόνα της πραγματικότητας. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο. Και τότε απλά βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο και κινείσαι ως η αγέλη των ζώων. Αναισθησία γενικότερη μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο πνευματική. Και πριν λίγο είπες, έκανες λόγο για ένα είδος δαιμονισμού. Και να σου πω κάτι, μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά πολύ καλά έκανες και το σχολίασες έτσι. Γιατί μπορεί τώρα το θέμα που σχολιάζουμε, η τηλεόραση, να ακούγεται σε πολλούς, θα πει κάποιος ακροατής, όχι μωρέ, τώρα το έχουμε ξαναπεί, ξέρουμε ότι η τηλεόραση δεν είναι καλό πράγμα. Φαίνεται κάπως μπαγιάτικο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει καλά τη ζημιά που γίνεται, Δημήτρη, με την τηλεόραση. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ακόμα λέει και στις εγκυμονούσες γυναίκες μπορεί να προκαλέσει καρκινογόνες ανομαλίες στο έμβριο που, για την εγκυμονούσα η οποία βλέπει τηλεόραση. Βλέπουμε σήμερα μανάδες, Δημήτρη, που αφήνουν ώρες ατελείωτες τα παιδιά μπροστά από την τηλεόραση, επειδή το παιδί με την εικόνα της τηλεόρασης αποβλακώνεται, χαζεύει, μένει ήσυχο και δεν την ενοχλεί. Είναι τρομερά τα πράγματα αυτά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται η εικόνα, αυτή η επίπλαστη επιφάνεια του γυαλιού, να αναπληρώσει την αγωγή της μητέρας. Πολλές φορές, λέγουν οι μεγάλοι παιδοψυχολόγοι, η παρουσία της μητέρας δίπλα στο παιδί χωρίς να ομιλεί είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Χωρίς να ομιλεί. Αλλά αντιλαμβάνεται με την περιορισμένη για τα χρονικά του χρόνια, για τα χρονικά του όρια, με την περιορισμένη αντιληπτική του δυνατότητα, ένα παιδί μηνών, αντιλαμβάνεται όμως ότι κάποιος είναι εκεί για αυτόν δίπλα. Και αυτός ο κάποιος είναι εκεί ο πρόσωπο, ένεκα της μυρωδιάς, ένεκα και άλλων αισθητήριων τα οποία είναι κοινά στο παιδί και οικεία. Βεβαίως. Αυτή λοιπόν την παρουσία της μητέρας δίπλα, αυτή η παρουσία χτίζει υποσυνείδητα, αποτελεί μια παιδαγωγία εν Χριστώ σε αυτό το παιδί το οποίο μεγαλώνει σιγά σιγά και αυξάνεται στην ηλικία και ανδρώνεται. Και σε αυτό το σημείο έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας και λέγουν όσον αφορά την παιδαγωγία, κυρίως εν Χριστώ κυρίως, και λέγουν εάν θέλεις το παιδί σου να ανδρωθεί εν Χριστώ και να μεγαλώσει και να αυξάνεται και να κρατεούται το πνεύμα του, θα πρέπει να είσαι δίπλα του και την ώρα που ακόμα κοιμάται να προσεύχεσαι, την ώρα που ενδεχομένως είναι μικρό και δεν αντιλαμβάνεται, να διαβάζεις είτε κάτι από τους πατέρες είτε το ψαλτήρι δίπλα. Το λέγανε οι πατέρες πολλές φορές, ανακουφίζει πολύ. Έρχεται εκείνη τη στιγμή δίπλα στο παιδί, πέρα από τον άγγελο φύλακά του, χωρεί αγγέλων και συμπαρίστανται σε αυτό το βρέφος. Και στο παιδί που ανδρώνεται γενικότερα. Δεν μπορείς λοιπόν να αφήνεις την χωρία των αγγέλων και να θέτεις το παιδί μπροστά από μία εικόνα. Εικόνες και συνιστώσεις της εικόνος, οι οποίες αποθηκεύονται μέσα του και βγαίνουν και αναδύονται μέσα από το υποσυνείδητο στο συνείδητο, και μετά μαθαίνει καινούργιες λέξεις τις οποίες άκουσε, βλέπουμε και κάνει καινούργιες κινήσεις τις οποίες είδε, και βλέπουμε και εξωτερικεύει έναν χαρακτήρα τον οποίον τον δίδαξε η εικόνα. Πηγαίνεις λοιπόν μετά στην εικόνα και ζητάς τα ρέστα, αν μου επιτραπεί η φράση μου, από την εικόνα. Όχι από το σχολείο, ούτε από την εκκλησία. Στην εικόνα θα πας να πληρωθείς για το παιδί το οποίο εσύ έφτιαξες, αλλά άλλος το μεγάλωσε. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Συνοψίζοντας τώρα τη σημερινή μας κουβέντα, βλέπουμε πως η ευθύνη βαραίνει τους γονείς και τους διδασκάλους. Έτσι ξεκινήσαμε, για το τι θα γίνει το παιδί. Πώς θα διαμορφωθεί, τι άνθρωπος θα γίνει. Βλέπουμε ότι και οι Άγιοι Πατέρες και οι Νεάρετοι Γέροντες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους γονείς. Ζητούν με το παράδειγμά τους, με την προσευχή τους, με την ζωή τους, την εγχριστό ζωή τους, να γίνουν φωτεινά παραδείγματα για τα παιδιά. Και βλέπω τώρα τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που προανέφερες και εσύ, ότι το παράδειγμα είναι το παν, λόγω χάρη οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς και ο τρόπος ομιλίας τους θα επηρεάσουν την ομιλία του παιδιού. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι αν τα παιδιά ακούν τους γονείς τους να μιλούν με τρόπο προσβλητικό ή επιθετικό, θα μάθουν και αυτά να μιλούν με τον ίδιο τρόπο. Άρα το παράδειγμα. Είπαμε λοιπόν αυτά που είπαμε σήμερα, αναφερθήκαμε σε Αγίους, είπες και εσύ με την εμπειρία σου, Δημήτρη, αυτά που είπες. Το τελευταίο ερώτημα είναι ότι
μας ακούσανε κάποιοι άνθρωποι, θα μας ακούσουν, θα ανέβει στο αρχείο αυτή η εκπομπή, θα την ακούσουν μεταγενέστερα. Πόση σημασία πιστεύεις ότι δίνουν σε αυτά τα λόγια των Αγίων οι σημερινοί γονείς, τα λαμβάνουν υπόψη τους? Τα λαμβάνουν υπόψη τους. Κάθε τι που ακούγεται περνάει. Εάν αυτό που ακούγεται δείχνει ότι πηγάζει από αλήθεια, ότι δεν είναι ένας στεγνός λόγος, ένας ξηρός λόγος, μία εκπομπή η οποία γίνεται για να γίνεται. Αν βλέπει ότι υπάρχει βίωμα και αλήθεια που αποδεικνύεται από την χρειά, αποδεικνύεται από την πιστότητα του λόγου, ο κόσμος έχει αυτό το χρίσμα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καθένας έχει το χρίσμα να μπορεί να χαρακτηρίσει, το χρίσμα να μπορεί να χαρακτηρίσει αυτό το οποίο εισπράττει. Όσο και εφάμαρτη να είναι η ζωή του, μπορεί να επικαλύπτεται η καρδία του με νέφος αμαρτιών, αλλά αυτό ένα κατ' του βαπτίσματος παραμένει ενεργός η χάρης, δεν φεύγει. Βέβαια είναι κοιμισμένη, αλλά παραμένει. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να αντιληφθεί ποιος είναι αυτός και τι λέγει. Και επί της ουσίας δίνει σημασία. Πολλές φορές δεν τον λαμβάνει υπόψη εκείνη τη στιγμή, αλλά όλα καταγράφονται. Ό,τι γίνεται καταγράφεται στο υποσυνείδητο. Μπορεί λοιπόν αυτή η ομιλία κάποια στιγμή σε έναν γονέα ασυνειδήτως και υποσυνειδήτως να βγει να αναδυθεί στο συνειδητό, στη λογική του και να εκφραστεί με δική του βούληση στο παιδί του μετά από ένα χρόνο δύο. Μπορεί την επομένη. Έχει αντίκτυπο, για να έχει δε μεγαλύτερο αντίκτυπο θα πρέπει οι γονείς να αντιληφθούν ότι δεν ξέρουμε τα πάντα γύρω από τα παιδιά και ακούμε και μαθαίνουμε. Γονεύς, έλεγε ο μεγάλος Ρίτσαρντ, ο μεγάλος παιδοψυχολόγος, γονεύς είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει από το ίδιο του το παιδί κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαθαίνει. Και γι' αυτό λέγω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βαρύτητα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η τεκνογωνία είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Για ποιο λόγο? Για έναν και μόνο λόγο. Ότι ένεκα της αμαρτίας παρήσουρισε ο θάνατος, ως γνωστόν, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Παρήσουρισε λοιπόν ο θάνατος και ο Θεός μας, για να μην αφήσει τον άνθρωπο παρηγόρητο, τον κάνει συνδημιουργό για να του δώσει μια μικρή χαρά έως την τελεία των αιώνων και της δευτεράς παρουσίας του Χριστού μας, όπου όσοι αξιωθούν θα γευθούν την παραδείσια κοινωνία και μέθεξη της Θείας Δόξας και μακαριότητάς του. Με αυτή την έννοια το λέω. Ακούγονται όλα και δίνουν όλη σημασία, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε κατά νου. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, πολύ σημαντικό αυτό και λείπει από τις μέρες μας. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μας ανοιχτείς λίγα λεπτά ακόμα. Επειδή διανύουμε την περίοδο της νηστείας και είναι αρκετές οι φορές που έρχονται τέτοιου είδους ερωτήματα, θέλω λίγο να αναφερθείς στη νηστεία των παιδιών. Και πολύ πρόσφατα, εγώ τουλάχιστον, ανακάλυψα ότι η επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει στις μέρες μας τα λόγια τα οποία έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες τόσα χρόνια πριν. Δηλαδή, θυμάμαι, θα το πω έτσι πολύ γρήγορα, λέει ότι αυτό είναι επιστημονικό που λέω, δεν είναι ούτε πατερικό ούτε δικό μου. Λέει ότι μια ομάδα επιστημόνων πήρε μια ομάδα παιδιών, ένα αριθμό παιδιών, δεν θυμάμαι πόσα, τα οποία έβαλαν τα μισά από αυτά να νηστέψουν και τα υπόλοιπα να μην νηστέψουν. Όταν λοιπόν πέρασε το 40ήμερο της νηστείας, κάνανε κάποιες εξετάσεις πάνω στα παιδιά να δούνε πώς αναπτυχθήκανε και γενικότερα τα αποτελέσματα. Είδαν λοιπόν ότι τα παιδιά που νήστεψαν, όχι μόνο δεν είχαν κάποια, δεν μείνανε πίσω στην ανάπτυξή τους, μάλιστα λέει είχαν και πολύ καλύτερη υγεία, δηλαδή σε κάτι εξετάσεις αίματος βρήκανε λιγότερες τοξίνες, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα αυτά. Θέλω να πω ότι και η υγεία τους αναπτυχθήκαν σωστά και η υγεία τους ήταν πολύ καλύτερη από τα παιδιά που δεν νήστεψαν. Αυτό νομίζω ότι δείχνει εκτός την πνευματική ωφέλεια, την ωφέλεια γενικότερα που μπορεί να προσφέρει η νηστεία και μόνο, έτσι. Έλεγαν ένα θαυμάσιο λόγο, το λέγουν ακόμη οι παλιοί αγιορείτες. Κανείς δεν πέθανε από την νηστεία, από το πολύ φαγητό πέθανε ο άνθρωπος. Κανείς δεν πέθανε από την νηστεία. Είναι υγεία η νηστεία. Όμως δεν είναι μόνο υγεία. Θέλω να πω, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος στα ασκητικά του, ονομάζει την νηστεία αδιάλειπτο. Είναι δυνατόν και ρωτά ο ίδιος μία ρητορική ερώτηση. Έχουμε ακούσει για αδιάλειπτη προσευχή. Είναι δυνατόν να είναι και η νηστεία αδιάλειπτος? Είναι, απαντά ο ίδιος.
και με ποιον τρόπο είναι αδιάλυτος η νηστεία, συνεχής δηλαδή η νηστεία και διαρκής νηστεία, όταν η νηστεία ταυτίζεται με την εγκράτεια. Νηστεία σημαίνει όχι. Με απλά λόγια, νηστεία σημαίνει όχι. Σημαίνει απαγορεύεται. Αυτό σημαίνει η νηστεία. Και γιατί σημαίνει όχι? Σημαίνει, η νηστεία είναι ένα μέρος της εγκράτειας. Η εγκράτεια έρχεται και τη θασεύει τον άνθρωπο να μην καλλιεργήσει όσες συνήθειες και έξεις τείνουν να γίνουν πάθος. Για παράδειγμα, τη γαστριμαργία ή τη λαθροφαγία ή την ενοποσία. Είναι αμαρτήματα τα οποία, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, τείνουν να γίνουν πάθη και μετά δεν μπορεί εύκολα να αποκοπεί ο άνθρωπος από αυτά. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και λέει: βάζω την εγκράτεια μέσω της νηστείας. Όσον αφορά τα μικρά παιδιά, λέγουν οι πατέρες, πολλοί πατέρες, πότε πρέπει τα παιδιά να νηστεύουν και πότε πρέπει τα παιδιά να εξομολογούνται, και απαντούν η πλειονότητα των πατέρων, για να μην πω όλοι οι πατέρες και φανώ κάθετος, από την μικρή ηλικία. Μην περιμένεις το παιδί να τελειώσει το δημοτικό για να του μιλήσεις για νηστεία. Θα ξεκινήσεις από την προνηπιακή του ηλικία θα τον νηστεύεις. Και ενδεχομένως σε εκείνη τη φάση μπορείς να τον νηστεύεις έτσι όπως έχει αναπτυχθεί σήμερα η κοινωνία. Δεν χάνει το παιδί τίποτα αν τη μία μέρα φάει κάτι διαφορετικό από αυτό που τρώει τις άλλες. Και επιτρέψτε μου, εάν λοιπόν ακόμη και να έχανε, επειδή γίνεται προς χάριν και δόξαν Χριστού, έρχεται ο Χριστός και θα αναπληρώσει εις το έπαρκον αυτήν την ημέρα. Έτσι λειτουργεί η Ορθόδοξη Θεολογία. Αλλά δεν χάνεται ημέρα, δεν χάνεται τίποτα από την υγεία του παιδιού εάν νηστέψει μία μέρα. Και δεν μιλάω τώρα για λόγιστες νηστείες και για υπερβολές, μιλάω για τα ουσιώδη. Για αυτά τα οποία αποτελούν την πεπατημένη οδό που ακολουθούμε εμείς οι χριστιανοί. Διότι ως γνωστό νηστεία σημαίνει δεν τρώω λάδι. Ναι. Η λήψη ξηράς τροφής. Από εκεί και πέρα ο καθένας πάντοτε σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού του κάνει τον αγώνα του. Είτε απέχει από γαλακτομικά, είτε απέχει από κρέας, είτε απέχει και από το λάδι, δηλαδή νηστεύει. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, γιατί ξέρεις, είναι όπως είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ιερωμένος το είχε πει αυτό, ότι νηστεία σημαίνει όχι φαγητό, όχι αντικατάσταση φαγητού, έτσι. Και σήμερα μου κάνει, πολύ σωστά, και σήμερα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ακούω, με θλίψη το ακούω. Και πολλές φορές με εντροπή και για τον εαυτό μου. Ακούω υποκατάστατο του κρέατος, υποκατάστατο νηστήσιμο τυρί, νηστήσιμο γάλα. Και λέγω, δεν τα έβαλα ποτέ στο στόμα μου, αλλά λέγω, θα πω τούτο. Δεν ξέρω τη γεύση τους, δεν τα γεύτηκα ποτέ, σας λέω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Εάν όμως θέλεις να νηστεύσεις με νηστήσιμο τυρί, με νηστήσιμο κρέας, με νηστήσιμο γάλα, να βρεις και ένα νηστήσιμο Θεό και να λατρεύεις αυτόν. Διότι ο Χριστός δεν έχει σχέση, εάν νηστεύεις αυτά. Και στο κάτω-κάτω, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν είναι να φας νηστήσιμη φέτα, φάε φέτα κανονική. Δεν έχει σημασία καμία. Δεν νηστεύεις. Ρωτήσανε τον Γέροντα Παΐσιο, λέει: Γέροντα, κάνει να τρώμε σόγια? Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και τους απάντησε ότι σόγια έχουμε πολλά, σόι με τους Αγίους όμως κανένα. Ο νό νοείται, νομίζω, έτσι. Δεν το ήξερα, αλλά μου αρέσει αυτό που λέγεις πολύ. Δεν το ήξερα. Σόγια είναι... δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα είναι τα άλλα, αυτά που είπαμε: νηστήσιμη φέτα, νηστήσιμο γάλα. Νηστήσιμες πίτσες, νηστήσιμα σουβλάκια, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν θα σε αποσχολήσω πολύ ακόμα. Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πάλι παιδαγωγός, είχε πάει μια κυρία, της οποίας, έχει να κάνει με την νηστεία αυτό, της οποίας ο γιος είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά και είχε πάει να του πει τον πόνο της. Αφού λοιπόν την άκουσε με προσοχή, νομίζω το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, δεν είμαι σίγουρος όμως. Της είπε ο άνθρωπος αυτός, λέει: Καλή μου κυρία, όταν ήταν μικρό το παιδί σας, τον νηστεύατε? Εκείνη τότε σαν να θύμωσε και λέει: Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, σας λέω τον πόνο μου και εσείς μου το πήγατε στα πατερικά και στην νηστεία? Το πρόβλημά μου είναι άλλο. Και της απάντησε ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν ξέρετε τι σχέση έχει η νηστεία με το ότι σήμερα το παιδί σας έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Θέλοντας να πει ότι η νηστεία, εκτός ότι είναι εγκράτη από το φαΐ, διαμορφώνει και έναν άνθρωπο γενικότερα πιο εγκρατή, να ξέρει να λέει και όχι όταν μεγαλώσει σε κάποιες καταστάσεις. Συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό και οι παιδοψυχολόγοι πέρα από την νηστεία λέγουν: Εάν θέλεις το παιδί σου, πέραν της θεολογίας, έρχονται όλες οι επιστήμες και συνεπικουρούν στην αγωγή αυτό που μας λέγει ο Χριστός. Εάν θέλεις το παιδί σου να ανδρωθεί υγιώς, δεν έχεις παρά να κάνεις το εξής: να μάθεις να του λέγεις όχι. Ο περιορισμός θέτει τα όρια στο παιδί. Η διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητός του, η οποία λαμβάνει χώρα μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα, και εικόνα με την εικόνα, το τονίζω αυτό, όχι μόνο απ' τα λόγια διαπλάθουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες, και με τις εικόνες
με αυτά που δείχνουμε. Αν το παιδί στην προσχολική και προνηπιακή ηλικία βλέπει έναν οργύλο πατέρα ή μια οργύλη μητέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να μιλήσει στο παιδί. Αντιλαμβάνεται αυτό, ασυναίσθητα φεύγει αβίαστα από τη μητέρα. Και έλεγε ο Άγιος Προφύριος, ο προσφάτως νεοαγιοποιηθής πατέρας μας, τι μας έλεγε ο Άγιος Προφύριος. Έλεγε, όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εφάμαρτη ζωή μη εξομολογούμενη, νιώθω, λέει, με έναν ασυναίσθητο από αυτούς τρόπο και έρχεται όλη αυτή η δυσοδεία και με πνίγει. Φανταστείτε, μιλάμε για ενήλικες. Για φανταστείτε τα ανήλικα παιδιά που είναι τόσο αθώα, πώς έρχεται όλη αυτή η βιαιότητα τρόπων την εντός εισαγωγικών και πνίγει αυτή την κατάσταση μέσα από την εικόνα. Έτσι λοιπόν, εάν δεν νηστέψεις συνήθειες, έξεις, εικόνες, φράσεις, μην περιμένεις να δώσεις αγωγή στο παιδί. Το όχι θέτει τον περιορισμό. Και να πω τούτο ακόμη, να μου επιτρέψετε, επειδή μιλήσαμε για παιδαγωγούς, θέλω να το τονίσω. Το είπα σε μια εκπομπή μου, δεν ενθυμούμαι πού. Προσφάτως είχα πάει, με είχαν καλέσει να κάνω μια ομιλία εκτός Αθηνών. Και ήμουν στο Ιερό Βήμα. Ήταν Κυριακή. Λίγο πριν τελειώσει η θεία λειτουργία, εισήλθε στο ιερό ο νεοκόρος και κάτι είπε στον ιερέα. Και με πλησιάζει ο ιερεύς, νέος ιερεύς, αγωνιστής ιερεύς, νέος ιερεύς και αγωνιστής, έγαμος. Και μου λέει, τα βλέπεις κύριε Δημήτρη? Λέω, τι είναι γέροντα? Μου λέει, επειδή είναι Κυριακή και είναι χωριό εδώ που ήμασταν. Και επειδή είναι Κυριακή έχω ανοίξει, λέει, τα εξωτερικά ηχεία, τα μεγάφωνα. Όχι πολύ, μου λέει, μόνο τις Κυριακές. Πράγμα το οποίο είχε απαγορευτεί εδώ στο κλεινό Νάστη, στην Αθήνα. Λοιπόν, άνοιξα, μου λέει, τα εξωτερικά μεγάφωνα. Και έκανε παράπονα μία κυρία η οποία κατοικούσε πλησίον του Ιερού Ναού, ότι ήταν δυνατά και τις ενοχλούσαν και τις έκοπταν τον ύπνο. Αυτή η κυρία δε με γέμισε με πόνο και με ιδιαίτερη οδύνη εμένα προσωπικά, διότι έμαθα εκ των υστέρων ότι ήταν παιδαγωγός της τοπικής κοινωνίας και ακόμη περισσότερο μιλάω για γύρω στις 9:30 το πρωί, λίγο πριν τη λήξη της θείας λειτουργίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διδάσκουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Ναι. Και ενδόμηχα, θα το πω, ενδόμηχα, μου ήρθε τούτο. Όταν ήμασταν στα γυμνασιακά, το έχω πει πολλές φορές, στα γυμνασιακά μας χρόνια, Νίκο, Δημήτρη, αγαπητοί ακροατές, όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες, περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε σε ναό που λειτουργούσε, διότι δεν λειτουργούσαν όλοι οι ναοί στα χωριά, για το λόγο που σας προανέφερα της Λειψανδρίας. Περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα κάθε Κυριακή πρωί για να πάμε στο γειτονικό χωριό να εκκλησιαστούμε. Και το θεωρούσαμε ευλογία να πάμε περπατητό και να υδρώσουμε, να πάμε υδρωμένοι στην λειτουργία. Θεωρούσαμε διπλή λειτουργία ότι κάναμε. Και είναι δίπλα στον ναό και τους ενοχλούν τα εξωτερικά. Δεν θέλουν να ακούν για Θεό. Να, η παιδαγωγή μας. Αυτή είναι η παιδαγωγή των σημερινών παιδιών και των παιδιών που χτίζουν το αύριο της Ελλάδος. Προηγουμένως είπαμε, Δημήτρη, ότι ο μακαριστός Πάτερ Αθανάσιος Μυτιλινός έκανε κατηχητικά σε ενήλικες. Πάνω στο θέμα λοιπόν της νηστείας, και κλείνω εγώ για απόψε, αναφέρω μόνο ένα σχόλιο του για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο της νηστείας, έλεγε πως, ένα, σας λέω να το θυμάστε, έχω και γονείς ακροατάς ή μέλλοντες γονείς, εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια, δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέγω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας. Και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά παιδιά, με ευτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας, και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέω ειλικρινά. Προσέξατε το. Και όλοι ξέρουμε το χάρισμα του Πάτερ Αθανασίου, έτσι. Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, στην αγάπη σας και στην αγάπη των ακροατών μας, πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή κάπου κάνει λόγο για την νηστεία σε πολλά κείμενά του, κάνει όμως εμπεριστατωμένο λόγο, λέγει ότι ως μέρος της εγκράτειας η νηστεία αποτελεί μεγάλο τμήμα και μέρος αυτής. Όμως και μόνο η νηστεία, μη φάγεις από αυτό, είναι προσπάθεια να εγκρατευθείς. Και αυτός ο περιορισμός είναι αυτός ο οδοδείκτης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η πινακίδα που σου λέει, το λέει χαριτωμένα, από εδώ προς τον Παράδεισο.
από εδώ προς τον Παράδεισο, σου δείχνει τον δρόμο. Πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα επιλέγεις. Δημήτρη Σωτηρόπουλε, θες να προσθέσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι, Δημήτρη, πριν κλείσουμε? Όχι, νομίζω ότι με κάλυψαν όσα είπε ο Δημήτρης, ειδικά για το θέμα της νηστείας, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές οικογένειες. Νομίζω ότι γενικώς όσα είπαμε σήμερα θα ακουστούν ικανοποιητικά σε πολύ κόσμο και θα λύσουν πολλές απορίες του. Θες να κλείσουμε κάτι εσύ, Δημήτρη Λυκούδη? Να προσθέσω, επειδή πολλές φορές στις ομιλίες, στις συζητήσεις μας, τα κηρύγματά μας, εμείς όσοι θεωρούμεθα άνθρωποι εντός της Εκκλησίας εισαγωγικά, αφήνουμε μία απεσιόδοξη νότα και τόνο στον κόσμο. Θέλω να πω τούτο και το καταθέτω κατηγορηματικά, αν μπορώ ως άνθρωπος. Ό,τι και να υπάρχει στην προτέρα αυτήν κατάσταση και ατμόσφαιρα και στην παρούσαν, ό,τι και να υπάρχει, πιστεύουμε στον Χριστό μας, ο οποίος είναι η ελπής και η αισιοδοξία μας. Και να είμαστε σίγουροι, εκπεπιθήσεως, είναι κάτι της βιωτής μας, ότι δεν θα αφήσει ο Θεός. Να έχουμε πάντοτε αισιοδοξία και πίστη, η οποία είναι εφάμιλη της ελπίδος. Πολύ ωραία. Εγώ από τη μεριά μου να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα, στο υπόλοιπο της Σαρακοστής. Να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά, Δημήτρη και Νίκο. Καλή συνέχεια στην νηστεία μας και στην εγκράτεια. Καλή αγάπη και μετάνοια να έχουμε. Και όσο έλεγαν οι Αγιορείτες και οι μοναχοί όλους του Ορθοδόξου Ελληνισμού μας, έλεγαν από την αρχή της Σαρακοστής και κάθε νηστείας, καλών παράδεισων. Από εδώ και στον Παράδεισο. Η καλύτερη ευχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Ο Θεός μαζί σου. Γεια σου. Δημήτρη. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε με τον Δημήτρη Λυκούδη για πολλά θέματα. Ξεκινήσαμε από πολλά, καταλήξαμε αλλού, αλλά νομίζω καλύψαμε μια πληθώρα θεμάτων και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Και να πούμε ότι πάντα όταν ασχολείσαι με την παιδεία, με την αγωγή γενικότερα των νέων, όσα και να πεις, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αρκετά. Λοιπόν, ναι. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και επανερχόμαστε για να κλείσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Στο γάλατα ψηλή βροχή και στα ταύλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο γάλατα θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντί του λέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θαραπιά, τα ταύλα και νυχώρι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Επιστρέψαμε για να κλείσουμε σιγά σιγά στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγια Μετέωρα. Τα email του σταθμού και της εκπομπής είναι το radio@agiametera.net, radio@agiametera.net και ellasorthodoxi@gmail.com, ellasorthodoxi@gmail.com, χωρίς κενά, με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Δημήτρη, ελπίζω να μην κουράσαμε το ακροατικό κοινό, γιατί και σήμερα βλέπω ξεπεράσαμε τις 2 ώρες. Δεν νομίζω να κουράσαμε, ίσα ίσα είναι από τις συζητήσεις που θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πολλά, γιατί δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι και στις επόμενες εκπομπές ίσως έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους που θα μας πούνε διάφορα πράγματα ωφέλιμα για όλους μας. Έχουμε κάποιες προτάσεις να πούμε στους ακροατές. Ναι. Θα το δούμε, θα το ανακοινώσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι όσο προχωράμε προς τα Χριστούγεννα, προς την εορτή των Χριστουγέννων, και σε επόμενες εκπομπές θα πούμε 2 λόγια και για το νόημα αυτής της γιορτής, γιατί μπορεί να ακούγεται επαναλαμβανόμενο, αλλά δυστυχώς ούτε εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε με αυτά ίσως μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς είναι. Θα πούμε λοιπόν πολλά για το νόημα των Χριστουγέννων και θα το συσχετίσουμε κιόλας και με τη σύγχρονη επικαιρότητα που βιώνει η κοινωνία μας. Αν και λίγο αργά τώρα, στην αρχή πρέπει να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω, έχεις να στείλεις πουθενά χαιρετίσματα από τα μήνυμα. Εγώ θα ήθελα να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, θα το κατάλαβες και από μια ερώτηση που έκανα στο Δημήτρη, σε όσους μαθητές γυμνασίων, λυκείων μας ακούνε. Μας ακούνε και μέσα στην τάξη? Μέσα στην τάξη δεν ξέρω αν μας ακούνε. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια με τα κινητά και όλα αυτά να ακούνε, αλλά δεν ξέρω αν ακούνε μέσα στην τάξη, αλλά το σημαντικό είναι ότι ακούνε. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση στην αρχή, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο να προσεγγίσεις αυτές τις ηλικίες. Αλλά τελικά ίσως να κάνουμε λάθος και εμείς, να πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτή η γενιά, αυτά τα άτομα σε αυτές τις ηλικίες είναι χαμένοι, αλλά φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όσους μας ακούνε που είναι μαθητές και ακόμα και σε κατηχητές που μας ακούνε, που μου έθεσαν κάποια θέματα τα οποία έθεσα εγώ με τη σειρά μου στο Δημήτρη. Και γενικώ σε όλους, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που συνεχώς αυξάνεται το ακροατήριο της εκπομπής. Βέβαια. Παρατηρώ ότι πολλοί μαθαίνουν καινούργιοι άνθρωποι την εκπομπή έτσι, και χαίρονται που υπάρχει αυτό το βήμα διαλόγου. Και εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε. Να στείλουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς συγκεκριμένα Γερμανία, Αμερική και Αυστραλία, γιατί από εκεί έχω δει ότι έρχονται τα περισσότερα μηνύματα όσον αφορά το εξωτερικό και στέλνουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς, όχι επειδή υποτιμούμε τους ακροατές εντός συνόρων, απλά νομίζω ότι οι Έλληνες της Ομογένειας έχουν ανάγκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, περισσότερο παρηγοριάς γι' αυτό. Και εγώ θα στείλω και ειδικά στους Έλληνες της Κύπρου, που ξέρω ότι μας ακούνε και είναι πολλοί από όλες τις περιοχές. Βεβαίως. Ευκοσία, Λεμεσό, Πάφο, παντού. Βεβαίως. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια κι εμείς στο υπόλοιπο της Αρακοστής. Τα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ναι. Εύχομαι καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ. Την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνορθόδοξα. Μια εκπομπή ενημέρωσης και σχολιασμού της επικαιρότητας μέσα από την ελληνορθόδοξη ματιά. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος.